Άντε ρε Νίκο, πού είσαι τόση ώρα δηλαδή? Συνάδελφε. Έλα ρε φίλε, τι γίνεται? Δηλαδή, να σου πω λίγο κάτι. Έλα. Την έκανες 10.30 με 12 την εκπομπή σήμερα, έτσι? 10.30 δεν είναι φίλε, εντάξει. Είναι 10 και, 10 και 12 πρώτα λεπτά. Και να σου πω και λίγο κάτι ρε φίλε. Εμείς βοηθοί είμαστε, ο κεντρικός παρουσιαστής εσύ είσαι. Δηλαδή, χωρίς εσένα δεν βγαίνει. Είμαστε δύο εισάξοι. Ανοίγω το φάκελο. Ωραία. Λοιπόν, είμαστε δύο εισάξοι, έτσι. Ρε φίλε. Εγώ πανελίστας είμαι. Πανελίστας. Ναι, εσύ είσαι ο κεντρικός. Είναι ο Λίμπερο 107,4 κύριε και κύριοι. Είναι ο Μπαλαντέρ, ο τελευταίος για αυτή την εβδομάδα, συνάδελφε. Βγαίνουν από κάτω χειροκροτάνε. It's amazing. Λοιπόν, είναι ο τελευταίος Μπαλαντέρ για αυτή την εβδομάδα. Ο τελευταίος πριν ξεκινήσει το πρώτο κομμάτι της άδειας του Νίκου Μοσχοβίτη. Γιατί την επόμενη εβδομάδα δεν θα τον έχουμε μαζί μας. Εντάξει, θα φύγει διακοπές. Ναι, ρε φίλε. Ναι. Να πάμε λίγο κυκλάδες, ρε φίλε. Με φιλικό. Λίγο να πρέξουμε λίγο με φιλικό ζευγάρι. Φιλικό ζευγάρι. Φίλοι είμαστε, δεν έχει να κάνει το φιλικό ζευγάρι, όχι. Ναι, ναι. Με κατατόπισε λίγο ο καλός φίλος και συνάδελφος νωρίτερα, γιατί μαζί ήμασταν σε ένα event. Μα να σου πω λίγο κάτι, αυτό θα κανόνισε κιόλας όλα. Ναι. Να είναι καλά. Υπήρχε ένα άτομο βέβαια εκεί που ήμασταν που έχει πάει στο συγκεκριμένο μέρος και τον άγχωσε σχετικά με την κατάσταση των δρόμων για το αυτοκίνητο του αυτοκινήτου. Ο συγκεκριμένος που θα πάμε μαζί αγχώνεται μόνιμα για το αυτοκίνητο και την κατάσταση των δρόμων. Οπότε, δηλαδή εντάξει, ποιο ελληνικό νησί είναι, παιδιά, έχει καλούς δρόμους. Ναι, 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 ναι. Μας λίγο. Έπιανε δηλαδή με λίγο προβληματισμό το πρόσωπό του, το μέτωπό του. Το παθαίνει παντού αυτό, άνθρωπο δεν έχει να κάνει. Ναι, ακόμα και τη Χαλκιδική το παθαίνει. Παρόλο που ήμασταν, ας πούμε, σε ένα roof garden της πόλης και υπήρχε μια σχετική δροσιά, θα έλεγα. Ήσταν μαζεμένη πολύ δροσερή εκεί. Πολύ δροσερή. Όχι τέτοια δροσερή, δεν ήταν τέτοια δροσερή. Για τη δροσιά, λέω, Νίκο μου. Ναι, ναι, ήταν ένα επικοδομητικό meeting, το οποίο συνεχίζεται βέβαια. Εγώ δεν μπόρεσα να συνεχίσω να δίνω το παρόν. Σκάνδαλο, γιατί κάποιοι έχουν βάλει κάτι σε κομπήρε, φίλε. Έπρεπε να αποχωρήσω. Αν, ας πούμε, υπήρχαν άλλες συνθήκες, μπορεί να καθυστερούσα λίγο παραπάνω. Υπό άλλα συνθήκες μπορεί να καθυστερούσα μέχρι τις 11 παρά, ας πούμε, κατάλαβες. Αλλά επειδή δεν μου δόθηκε αυτή η δυνατότητα. Δεν μπόρεσε να κάτσω. Ότι προσπαθούμε να μοιάξουμε σε κάποιους άλλους, αλλά δεν έχουν φτάσει σε αυτό το επίπεδο ακόμα. Ναι, 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 εντάξει. Okay. Δεν είμαστε τόσο μπροστά. Θα δοθούν και άλλες ευκαιρίες. Η ουσία της συνάντησης, αν και έχει πολύ καλό καφενείο εκεί που ήμουν, να ξέρεις, πάρα πολύ καλό καφενείο. Ναι. Πολύ ποδοσφαιρικό καφενείο, αλλά το άφησα, ρε φίλε, για χάρη σου, για να είμαι εδώ πέρα για σένα. Εντάξει, είχε ψωμί η υπόθεση. Δεν για μένα. Το θέμα είναι οι ακροατές σου, ρε φίλε. Είχε ψωμί, οι ακροατές. Κάθε μέρα. Αλήθεια είναι. Παρασκευή ουσιαστικά πλέον. Ωραία, κάθε 10 η ώρα. Πλέον τηλεόραση δεν έχει και τίποτα, δηλαδή δεν έχει παιχνίδια να δεις. Αν κάποιος δεν λιώνει σε Netflix και τέτοια, ναι. Εντάξει, ή δεν βλέπει σειρές αμερικάνικες, η τηλεόραση δεν έχει τίποτα. Κάθεται να ακούσει Νίκο Παπαδόπουλο. Τώρα το διάλειμμα το κάνουμε 10.30, αμαρτία είναι. Το κάνουμε σε φύλλα. Λίγο... Ναι, νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε λίγο πιο μετά. Ναι, 11, μια και καλή. Ναι, δηλαδή δεν γίνεται, όχι όντως. Αλλά εντάξει, χαλάλη σου, ρε φίλε, το άφησα να πούμε. Δεν ξέρω αν θα συνεχιστεί μετά όταν θα έχω τελειώσει εγώ την εκπομπή. Μήπως και προλάβω και πάω και ζήσω λίγο ποιότητα. Τον άγχωσα τώρα με το αυτοκίνητο φόβο και έχει ποντιακό κεφάλι αυτό. Ναι. Και είναι ποντιακό από 527 πλευρές. Γιατί τώρα, δηλαδή... πρόσεξε τι γίνεται. Ήμασταν εκεί πέρα και ήταν μια κοινή μας φίλη και συνάδελφος. Ναι. Η οποία έχει επισκεφθεί την Άνδρο, η οποία γενικότερα εντάξει, έχει επισκεφθεί νομίζω όλα τα νησιά της Ελλάδος συγκεκριμένη. Και του λέει, α, λέει, στο τάδε μέρος θα πάτε. Λέει, α, ωραία, ναι, κτλ. Ωραία, λέει, θα πάτε, λέει, με αυτοκίνητο. Λέει... Όχι, θα πάμε τα πόδια. Και λέει ο συνάδελφος, λέει ναι, με το δικό μου. Λοιπόν, δεν είχε τόσο πρόβλημα τσιμπό εκείνη ώρα στο πρόσωπό του. Και όταν ξεκίνησε να τον αλεί την κατάσταση των δρόμων, τον έβλεπα λίγο, δηλαδή άρχισε να σφίγγεται, να μαζεύεται. Θέλω να σου πω λίγο κάτι. Εντάξει, δεν λέω ότι έχω γυρίσει όλα τα νησιά της χώρας. Ναι. Αλλά όποτε το επιτρέπει η τσέπη μου και συνήθως το επιτρέπει μία φορά το καλοκαίρι, όχι για 15 και 20 μέρες, ναι. Για 5, για 6, για 7 ναι, μέρες. Ναι, ναι. Ωραία, πηγαίνουμε σε ένα νησί. Δεν έχω πάει ούτε σε ένα, ναι. Σε Ιόνιο, σε Αιγαίο, να έχει κανονικούς δρόμους. Ναι, τα νησιά γι' αυτό και επίσης, είναι. Και επίσης, δηλαδή μην το πάμε στο νησί, ρε παιδί μου, ας το πάρουμε εδώ, κοντά στην Θεσσαλονίκη, στην όμορφη Χαλκιδική. Ωραία. Φεύγεις από το δρόμο που πάει. Δεν το λες και τίποτα φοβερό. Και είναι καρόδρομος, ναι. Είναι το πρώτο πόδι, μπαίνει στο δεύτερο πόδι. Ναι. Ωραία. Τι είναι, τίποτα λεωφόρη. Δηλαδή, σε παρακαλώ τώρα. Εντάξει. Απλά το νησί, κάποιες φορές, έχει διάφορες παραλίες οι οποίες είναι, ρε παιδί μου, δύσκολα προσβάσιμες. Ναι. Δηλαδή, δεν θα ξεχάσω το φιλικό Άγιο Αντώνιο στην Ικαρία. Εντάξει. Που μας έχει στείλει ντόπιο εκεί. Ωραία. Όντως, πάρα πολύ ωραία παραλία, ρε παιδί μου, πολύ ωραίο το σκηνικό. Αλλά, φιλέ.
Πηγαίναμε. Πριν συνεχίσεις, εντάξει, ναι. θέλω να διακόψω λίγο, γιατί βλέπω ότι μπήκε στο live που έχουμε ανοίξει αυτή τη στιγμή στο Instagram για την εκπομπή. Ένας άνθρωπος για τον οποίο τρέφω και τρέφουμε και σαν εκπομπή απεριόριστο σεβασμό. Λοιπόν, αν το βλέπει, θα καταλαβαίνει ότι μιλάω για αυτόν. Εντάξει, και θα χαρούμε πολύ να τον έχουμε κάποια στιγμή, ναι. Να τον έχουμε κάποια στιγμή στην εκπομπή εδώ πέρα, να μιλήσουμε για διαφορετικά πράγματα πέραν του ποδοσφαίρου. Και το λέω, μιλάω σοβαρά. Μιλάω σοβαρά, είναι απέραντο σέβας, εντάξει. Ξεκάθαρα. Ναι. Ξεκάθαρα. Και σήμερα μάλιστα κουβάλισα και μια παλέτα. Να ξέρεις. Εντάξει, ποιοτικός. Ποιοτικός. Λοιπόν, μόνο σεβασμό, τίποτα άλλο. Για αυτόν τον άνθρωπο. Να σου πω πώς την έχετε εκεί στο λαμπάδο. Και απαντάει, λοιπόν, και λέει, θα έρθει. Πότε! Πες μας πότε, πρόεδρε, πες μας πότε. Ξέρεις, σεβασμό απεριόριστο. Εντάξει, 100-0 εννοείται. Να έρθεις να μας. Το έχουμε σαν όνειρο με τον Νίκο Δομοσχοβίτη που κάνουμε την εκπομπή. Δεν θέλω να έρθεις εσύ. Να έρθεις και να μιλήσουμε και για ποδόσφαιρα και για οτιδήποτε άλλο πέραν του ποδοσφαίρου. Γιατί είσαι ένας άνθρωπος που έχει ζήσει πάρα πολλά. Λίγο, κάνα μισάωρο και ποδόσφαιρο. Και τα άλλα θα είναι και οτιδήποτε άλλα πιο ενδιαφέροντα θέματα πέραν του ποδοσφαίρου. Γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ζήσει, ρε φίλε, πάρα πολλά πράγματα τώρα. Δηλαδή σε μια πολύ νεαρή ηλικία έχει προλάβει να ζήσει πάρα πολλά πράγματα. Απαντάει. Τελειώσαμε. Μόνο για σένα λέει. Κλείστηκε. Σεβασμός απεριόριστος και απέραντος. Εξαιρετικά. Θα είναι νομίζω η πιο ποιοτική εκπομπή βραδινή που θα έχει γίνει σε ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Απλά εντάξει. όταν το κανονίσεις για να γίνει αυτό το πράγμα, θα με ενημερώσεις την προηγούμενη, ούτως ώστε να έχω ρούχα έτοιμα, πλημμένα, σιδερωμένα. Ναι. Εντάξει. Για να είμαι ρε φίλε, και εγώ σε μην σκάσω μήτρα καμιά βερμούδα. Έτσι είναι η κομμότητα. Πρόσεξε με, επειδή ο πρόεδρος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος στιλιστικά είναι πρότυπο. Αυτό σου λέω. Εντάξει, δηλαδή κάθε τι που φοράει πάνω του σε ρούχο είναι προσεγμένο και διαλεγμένο συγκεκριμένα. Εντάξει. Και είναι ένα πρότυπο στιλιστικά και εμείς θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε στο επίπεδο στο οποίο έχει βάλει αυτό πολύ ψηλά, ρε φίλε. Αυτό λέω. Δηλαδή, μου πει το μεσημέρι και είμαι τίποτα στον δρόμο και δεν προλάβω να είμαι σε 9-5. Έτσι, μπράβο. Όπως λέγαμε και στον ΕΣ. Αναγκιά σου, λοιπόν. Μόνο σεβασμός για τον πρόεδρο. Και άμα έρθει όντως ένα βράδυ εδώ πέρα και τον έχουμε, θα είναι νομίζω η πιο ποιοτική εκπομπή που θα έχει γίνει στη βραδινή ζώνη της Θεσσαλονίκης. Καλό και το Lambout Aris on Air. Οκ, okay, με το Χρήστα που κάνουμε το απόγευμα. Ναι, ποιοτικό, πιο ειδησιογραφικό. Αλλά εδώ πέρα είναι μια εκπομπή με διαφορετικό στυλ, εντάξει, οκ, okay, που ασχολείται με το ποδόσφαιρο, αλλά ασχολείται και με άλλα ζητήματα, λοιπόν. Και είναι, τιμή μας, γιατί έχει ανέβει κατακόρυφα αυτή τη στιγμή το επίπεδο των ακροατών. Όχι, θα τα πω, ρε φίλε, περίμενε. Ρε φίλε, πρόεδρος του Άρη είναι, δεν είναι τώρα ο Τικιώτη. Εντάξει. Ναι, Φαρίνα Γιώτη. Μας πήγα από τα χωριά και μας έβγαλε σας Ευρώπας. Άντε. Αυτό είναι μια αλήθεια, γιατί κάποιοι νίκονταν και στα χωριά εκεί. Έτσι. Κάποιοι ήταν έτσι, εκεί. Έτσι. Δεν φύγανε ποτέ, Νίκο. Έτσι. Εντάξει. Έτσι. Και όταν άλλοι να πούμε, και όταν ψάχναμε να βρούμε, μόνο αυτό εμφανίστηκε. Έτσι, μπράβο. Έτσι. Αλλά εδώ έτσι, θα μιλήσουμε μπράβο. Όταν θα έρθει με το καλό για οτιδήποτε άλλο πέραν το ποδοσφαίρο. Γιατί πιστεύω και το πιστεύει. Όχι, θα μιλήσουμε για ποδοσφαίρο. Δεν γίνεται. Θα μιλήσουμε και λίγο για ποδοσφαίρο, okay, αλλά είναι, ναι. Είναι μια ποιότητα γενικότερα. Βλέπεις, ρε φίλε. Έκλεισε τον αέρα αυτό. Έκλεισε. Τελειώσαμε. Αν κλείσει η ημερομηνία, θα είμαστε σούπερ. Ω, καλά. Μόλις γυρίσει και εσύ από την Άδη μετά τις 4-5 Αυγούστου, εντάξει, ας συνοηθούμε και με τον, και με τον πρόεδρο. Δεν ξέρω αν πρέπει να συνοηθούμε με τον Παντελή. Εντάξει. Παίζει και αυτό το. Αν πρέπει να συνοηθούμε λίγο με Παντελή. Θα κάνουμε και ένα βράδυ με τον Παντελή. Με τον Παντελή, φίλε, άστο. Με Παντελή Ζουμπούλια, μα κάνουμε κομπή. Δεν νομίζω θα. θα καεί πολλοί κόσμο. τον οποίο Παντελή ακολουθώ πλέον στο εξή. Σε κάτι το οποίο έκανε όταν δουλεύατε μαζί και όλα σε εφημερίδα εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη. Που. Βεβαίως. Σε γραφείο εφημερίδα. Σε γραφείο εφημερίδα Θεσσαλονίκη. Γιατί, εφημερίδα Θεσσαλονίκη ναι, μεγάλη ναι, γιατί πλέον δεν υπάρχει γραφείο. Ναι, δεν υπάρχει γραφείο Αθηναϊκή εφημερίδα στην Θεσσαλονίκη, εντάξει. Υπάρχει από το γραφείο αθλητικού site, Παπαδόπουλε, δεν τα λέτε. Αντίχει τόση αλήθεια. Λοιπόν. Και είχαμε τον τελευταίο χρόνο, τις περισσότερες φορές έχω πίσω στο προπαγκάζ του αυτοκινήτου μία δεύτερη αλαξιά. Εντάξει, συνήθως που κάμισο ναι. Παντελόνι. Μάλιστα. Γιατί είναι, γιατί ρε φίλε ο Λάκης. Ναι. Είναι ο Λάκης. Ναι, ο συγκεκριμένος. Ναι. Ξέρεις, πολλές φορές το έκανε γιατί είχε τις περισσότερες φορές είχε κάτι κανονισμένο για μετά. Ναι. Να ξέρεις. Καλά, δηλαδή ξεμπέρδευε λίγο νωρίς τις περισσότερες φορές. Ναι. Έτσι. Πολύ σπάνια θα τον έβλεπα να μένει μέχρι αργά στο γραφείο. Εντάξει. Και συνήθως είχε κανονισμένο και κάτι άλλο μετά. Εξού και άλλο
στο γραφείο άλλο μετά, κατάλαβε. Ναι, αλλά επειδή εμένα ο Χρήστα με έχει βάλει. Τώρα αποκαλύπτουμε μυστικά στον αέρα που δεν πρέπει δεν να λέγονται. Δεν πειράζει. Αυτά έχει περάσει, ρε παιδί μου. Πώς λένε. Αυτά έχουν γίνει που λέγανε και ο Στρατώνης. Έχει παραγραφεί. Έχει παραγραφεί, κατάλαβε. Γι' αυτό. Ναι. Επειδή ο Χρήστα με έχει βάλει ένα περίεργο ωράριο, πρέπει να είμαι πάντα έτοιμο πόλεμο, ρε φίλε. Βγω, δεν βγω. Πρέπει να είμαι έτοιμο. Δεν έχει να κάνει με απαραίτητο θα βγει, Νικό. Μπορεί να, με το, και μπορεί μετά, να πας κάπου αλλού. Και να μπει. Ναι, γιατί όχι. Να μπει σε ένα μαγαζί, βεβαίως. Σε ένα πολύ ποιοτικό μαγαζί, ρε παιδί μου, σωστά. Το οποίο θέλει και ένα συγκεκριμένο, επιβάλλει ένα συγκεκριμένο dress code. Μιλάς πολύ σωστά αυτή. Θα μιλάς ορθώς σαν και καθήμενος, που θα έλεγε και μια ψυχή. Ακριβώς, ακριβώς αυτό. Ακριβώς. Ωραία. Μάλιστα. Τι ωραία, ωραία, τι ωραία που ξεκίνησε η κουβέντα. Επίσης, έχει να κάνει με το ότι, ρε φίλε, υδρώνεις και στη δουλειά. Δηλαδή, είναι που λέμε να αλλάξει το υδρωμένο. Τώρα που είπες υδρώνεις η δουλειά, ποιος έκλεισε το κλιματιστικό στο στούντιο. Γιάννη, έχεις το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού έξω. Ωραία, φίλε. Ζάχος ήταν πριν. Τι είναι αυτό το πράγμα. Και έχει και τον εξαίρεσμο. Ρε άνοιξε τον εξαίρεσμο, τα έχετε κλείσει όλα. Τι θέλετε να πάτε καμιά ασφυξία. Πάτε καλά. Και έχουμε και φιλικό αύριο, 9.30 ώρα, άρχισα να τρώμε του κλειάντζ Βικελίδη δηλαδή τώρα. Και εκεί δηλαδή τώρα, εκεί πέρα. Φίλε, ζούμε γι' αυτό αύριο. Αύριο θες να μεταφέρεις τα μπράβο μας ως εκπομπή στον πρόεδρο. Ναι. Να τα μεταφέρεις. Ναι. Για το φιλικό 9.30 ώρα το βράδυ της Πέμπτης. Από μένα έχει όλα τα εύσημα. Ακόμα ένας λόγος για να το σεβαστούμε που μπήκε το φιλικό 9.30 ώρα. Ίσως κυριότερος. Και χάνουμε την εκπομπή. Πέρα από όλα τα άλλα. Ναι. Και το ευρωπαϊκό την άλλη Πέμπτη, αλλά θα λείψει την άλλη. Εντάξει, δεν είναι. Θα πας με φιλικό ζευγάρι. Μάλιστα. Ωραία. Τι γίνεται στη Χαλκιδική, φίλε, πώς πάνε τα πράγματα, τι έχουμε. Και πού να ξέρω εγώ, ρε φίλε. Ρωτάω, δεν διαβάζει, δεν μαθαίνει. Με ενημερώνουν ότι. Δεν ξέρω. Σήμερα ο καιρός ήταν πολύ καλός. Ναι. Έτσι. Και το κακό πέρασε για τους περισσότερους. Εν τω μεταξύ. Έχουνε κάνει χρυσές δουλειές, ομπρέλες και ξαπλώστρες. Δηλαδή. Όσοι είχαν ομπρέλες ετοιμοπαράδοτες και ξαπλώστρες έχουν δουλέψει σαν να ήταν, ξέρω εγώ, Μάιος. Ναι. Δηλαδή έχουν βγάλει δύο σεζόν μέσα σε μία με ό,τι έγινε. Και όχι μόνο αυτοί που έχουν ετοιμοπαράδοτες και αυτοί που, ρε παιδί μου, μπορεί να μην είχαν. Δηλαδή, με παραγγελία. Ναι. Έτσι, γιατί. Και νομίζω ότι πρέπει να είναι αρκετοί. Τώρα γελάμε, αλλά οκ. Okay. Πρέπει να είναι αρκετές οι ξαπλώστρες που έχουν φύγει στο πέλαγος. Δηλαδή. Μπορεί κάποιο να μπει σε ένα πλοίο και κάπου να βλέπει κανένα δύο ξαπλώστρες μέσα στη θάλασσα. Σε beach bar στην Ποτίδεα, όπου δουλεύει μια πολύ καλή μου γνωστή, πήγαινε η αστυνομία την επόμενη μέρα και ρωτούσε αν βρήκανε λίγα ένα πτώμα. Είναι λίγο σκληρό αυτό, έτσι. Δηλαδή, αντιλαμβανόμαστε γιατί συζητάμε. Ναι, 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 ναι. Δηλαδή, για να το σοβαρέψω και λίγο και υπέρ από τις ξαπλώστρες που φεύγαν από εδώ και από εκεί για τις ομπρέλες, πήγαινε η αστυνομία και ρωτούσε αν βρήκανε λίγα κάποιο πτώμα. Ναι. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό το οποίο έγινε. Γιατί ανακαλύπτανε συνεχώς. Εντάξει, μετά σκάσανε οι κλασικές θεωρίες συνωμοσίες που λέγανε ότι είναι περισσότερα, αλλά μας τα κρύβουνε. Σαν όπως κάνανε στο μάτι, έτσι κάνουν και στη Χαλκιδική. Γιατί ο Έλληνας έχει μια τάση, ρε παιδί μου, να υπερφουσκώνει τα πράγματα πάντα. Σε κάποιες περιπτώσεις. Αλλά για να το χαλαρώσω και πάλι λίγο, γιατί το σοβάρεψα για ένα-δύο λεπτά, οκ. Okay. Δεν μπορούσαν να φύγουν περισσότερα και να κρύψουν, διότι το όλο. Κακό έγινε μέσα σε 10-15 λεπτά. Αυτό ήταν. Ναι. Δηλαδή, είχαμε 7 νεκρούς και τόσα προβλήματα σε 15 λεπτά θεομηνίας, όχι μιας μέρας. Ναι. Έτσι, για πες για να το χαλαρώσουμε. Εντάξει, οι ξαπλώστρες και οι ομπρέλες ήταν δηλαδή σε φωτογραφίες που έβλεπες σε εντυπωσιακά έξαλλη κατάσταση το τοπίο που διαμορφώθηκε σαν beach bar. Αλλά πάθανε μεγάλη ζημιά, βέβαια. Και όμως, θα σου πω κάτι, γνωστός μου, άρχοντας της ομπρέλας της πόλης, μου εξηγούσε το περασμένο Σάββατο ότι όσοι τις είχαν κλειστές και όχι απαραίτητα δεμένες, γιατί ξέρεις, τις κλείνουν και τις δένουν κιόλας περισσότερες, παιδί μου, όταν είναι η ώρα για να κλείσουν. Όσοι τις είχαν κλειστές, δεν πάθαν τίποτα. Όσοι τις είχαν ανοιχτές, γιατί έρχεται και το παίρνει όλο και το σηκώνει ο αέρας από κάτω. Είχαν πρόβλημα. Θες να σου πω όμως κάτι για τους άλλους. Μπορεί να λένε, να σκέφτονται με τον εξής τρόπο ότι τώρα είναι πολλές, τι να τις κλείνω. Ας ανοιχτές, ποιος περίμενε ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Καλά, ρε, δεν το συζητάμε. Απλά. Και ξεκίνησε όταν, νομίζω και σε μια ώρα που ήταν ήδη ανοιχτά και ακόμα δεν είχαν κλείσει. Ναι. Απλά οι περισσότεροι, από όσο ξέρω δηλαδή, όταν έρχεται η ώρα του κλεισίματος, τις κλείνουν κιόλας. Εκτός κι αν είναι, ρε παιδί μου. Εντάξει. Υπάρχει ένας ο οποίος είναι, ξέρεις, εκεί το παλικάρι που είναι.
στην παραλία για όλες τις δουλειές συνήθως ναι. έχουν τα περισσότερα beach bar έχουν ένα τέτοιον. Ναι. Που δεν είναι σερβιτόρος, δεν είναι βοηθός σερβιτόρου, δεν είναι barman. Έτσι. Είναι αυτός ο οποίος πάει, χώνει τις καπλώστρες, τις καθαρίζει, μαζεύει τα στακτοδοχεία και όλα αυτά. Ο extra G του beach bar. Το ούζο του beach bar. Το ναι, ούζο, ναι, ναι, ρε παιδί μου, ναι. Κάτι ναι. αντίστοιχο για να χρησιμοποιήσουμε και μια ορολογία της δικής μας δουλειάς. Σε αυτό το σημείο, να εκφράσουμε σαν εκπομπή τον απεριόριστο σεβασμό σε όλα τα παιδιά που δουλεύουν σε beach bar. Βεβαίως, 100-0. Ειλικρινά, το έχω, ρε φίλε, τι να σου πω. Ναι. Σαν δεν θα ήθελα και δεν. Του σέβομαι πάρα πολύ, έτσι. Αν μου έμενε μία δουλειά στη ζωή μου και μου λέγανε να δουλέψω σε beach bar, δεν θα το έκανα. Ξέρεις όμως ότι βγάζουν πολύ καλά λεφτά, συνάδελφε, έτσι. Φίλε, δεν την παλεύω. Ναι. Δηλαδή, εγώ που άμα πάω σε beach bar, κάπου στο 2ωρο, έχω αρχίσει να ξύνομαι γιατί ζεσταίνομαι, δεν βολεύομαι. Πηγαίνω και βουτάω, ξαναβγαίνω, αρχίζω βαριέμαι ως πελάτης. Ναι. Έτσι. Ειδικά τις μέρες που έχει πολύ ζέστη. Αυτός ο οποίος δουλεύει και πρέπει μες στη ζέστη να κάνει τη δουλειά του. Χώρια που εγώ θα ήμουν και εντελώς αντιευθυντικός γιατί δρώνω και πάρα πολύ. Δηλαδή θα ήμουν. Σε πιάνει μια ιδέα, Ρενικό τώρα δηλαδή. Θα ήμουν νέα, ιδέα μεγάλη για το μαγαζί, θεωρώ. Ξέρεις όμως ότι με τα μπουρμπουάρ, φίλε, μπορεί να καθαρίσουν και πάνω από χιλιάρικο το μήνα. Ρε φίλε. Τι ρε φίλε. Κάτι. Τα μπουρμπουάρ. Άμα θα πας, ρε φίλε, στο μαγαζί. Εντάξει, να ξεκινήσεις να δουλεύεις, θα πας εσύ 10 η ώρα. Ή αργά, λέω. Όχι, αργά, λες, 9. Θα πας 9. Ναι. Εντάξει. Θα φας όλη τη ζέστη. Θα ξεμπερδέψεις 9. Έτσι, σε δύσκολες μέρες. Ναι. Και αν είσαι μπιτσμπάρ το οποίο το μεσημεροαπόγευμα σπάει. Γιατί ναι. υπάρχουν και μπιτσμπάρ τα οποία το μεσημεροαπόγευμα έχουν δεύτερο γέμισμα γιατί. Σωστό. Ντούμπου ντούμπου. Ωραία. Σωστό. Όταν τελειώνει η μέρα σου, πια μπουρμπουάρ, γιατί το μόνο που θέλει είναι να πας να κάνει ένα ντους. Πονάνε τα ποδάρια σου και πας και πέφτεις γέμισμα. Έχει πέσει μπουρμπουάρ σε μπιτσμπάρ, γιατί εγώ δεν ξέρω τώρα από αυτά, ρε παιδί μου. Μαθαίνω τώρα το τελευταίο διάστημα. 103, όχι μπουρμπουάρ, λογαριασμό. 103 ευρώ σε μπιτσμπάρ, φίλε. Το μπουρμπουάρ 103 ευρώ ήταν ο λογαριασμός και έκανε κοσάρικο τον μπουρμπουάρ. Ναι, τι σου κάνει εντύπωση, 103 ευρώ μπουρμπουάρ, το 103 ευρώ ο λογαριασμός. Πολλά είναι, ρε φίλε. Ρε Νίκο, κάτσε λίγο, ρε αδελφέ. Ωραία. Σε beach bar έχεις πιει ποτέ μπουκάλι? Μπουκάλι όχι, μπύρες ναι. Άμα θα ρίξεις ένα μπουκάλι, κάνε τη τιμή μπουκάλι στα μαγαζιά. Μα πρόσεξε μια βασική λεπτομέρεια. Δεν ήταν με μπουκάλι, ήταν μόνο με μπύρες. Οκ. Okay. Μπορεί οι άνθρωποι να τις δίνανε με τις μπύρες. Ποπ. Ασταμάτητα όμως, κανελέητα. Ναι. Εντάξει. Το καλό με την μπύρα, δε φίλε, είναι το εξής. Για όσους πίνουν μπύρες. Και πίνω μπύρες. Όσες και να πιεις, δηλαδή για να κάνεις κεφάλι πολύ, πρέπει να πιεις 10. Ναι. Για να πεις ότι τα βιάζομαι, κατάλαβες. Οπότε πίνεις, πας. Κατουράσε, παιδί μου. Εντάξει. Ωραία. Ναι. Επιστρέφεις. Και φεύγει από μέσα, δεν έχει να κάνει. Αλήθεια είναι δηλαδή αυτό. Δηλαδή τώρα, ποιος γίνεται με μπύρες, ρε φίλε. Πρέπει να είσαι πολύ light στο ποτό για να γίνεις με μπύρα. Ή πρέπει η μπύρα να είναι πολύ ιδιαίτερη, να έχει κάτι ιδιαίτερο μέσα. Δηλαδή ναι. δεν εξηγείται αλλιώς. Όχι του ότι με ενημερώνουν πολλές φορές από το δεύτερο πόδι και εμένα κάποιοι φίλοι μου. Ναι. Ότι οι Βαλκάνοι, φίλε, αρκετοί από τους Βαλκάνιους μάλλον, έχουν άπατο στην μπύρα. Non-stop, δηλαδή. Ναι. Δυνατή. Ναι, δηλαδή με ενημέρωσαν ότι α πούμε χθες για παράδειγμα. Ένας τύπος ο οποίος ήταν με την οικογένειά του, το παιδάκι του και το σκυλάκι του, έτσι, όχι τίποτα. Ναι. Παρήγγειλε μπύρα 10 παρά 10. Σωστός. Ναι. Ο οποίος δεν είναι μια μπύρα πιο άνθρωπος, έτσι, αλλά την παρήγγειλε 10 παρά 10. Όπως τα έλεγε και ο Σταμάτης Μοργελής, το αλκοόλ δεν έχει ώρα. Άμα είναι να πιείς. Είναι μεγάλη αλήθεια. Λοιπόν, οι οποίοι Βαλκάνοι οπότε γενικότερα. Οπότε 103, μη σου κάνει εντύπωση, φίλε. Οι οποίοι Βαλκάνοι μας έχουν κατακλείσει. Εγώ πάει χθες σε γνωστό φασφουντάδικο της Θεσσαλονίκης. Εκεί στον Αηγιάννη της Καλαμαριάς. Άλλοι το λένε Αηγιάννη, άλλοι το λένε Φίνικα εκεί πέρα το σημείο, τέλος πάντων. Anyway. Εγώ θα το πω Φίνικα. Ναι, Φίνικας νομίζω ότι ταιριάζει καλύτερα όντως. Και ήταν μόνο ξένοι μέσα. Μπαίνω εγώ μέσα και είχε μόνο ξένους. Και όταν καλά βγαίνω και πάω στο πάρκινγκ, είχε κάτι πινακίδες με μη κάπα και αρχίζω να πιάνω εμένα τα διαόλια μου. με το μη κάπα. Αλλά λέω εντάξει, οκ. Okay. Κοίταξε να σου πω λίγο κάτι. Δεν πειράζει. Ειδικά αυτές τις μέρες που είχε. Γεια σου φίλε προχές. Γιάννη, που λες τυχερό το Μοσχοβίτη επειδή θα είναι μαζί με την Ελένη Μενεγάκη. Ισχύει. Θα είναι εκεί πέρα μαζί με Ελενίτσα. Ναι, φίλε. Θέλεις να σου φέρω σε ένα αγίασμα από την παραλία? Τι αγίασμα? Αγίασμα, ρε φίλε, την παραλία που κάνει μπάνιο η Ελένη Μενεγάκη. Εγώ νομίζω είχα μια εκκλησία. Θα πάρω μπουκαλάκια μικρά αυτά που παίρνω για αγίασμα. Θα κρατήσω νερό από τα άχλα και θα το έχω κάθε πρωί και θα πηγαίνω και θα κάνω. Σε αυτό το νερό βούτυξε η Ελένη. Ναι.
Πιστεύω σε μία Ελένη και τέτοια. Θα πάρει τηλέφωνο σε μομπή, γεια σου κυρία Ελένη, έχω ένα μπουκάλι με νερό από τη θάλασσα που βουτά τη συνάδελφα. Γιατί... Μπράβο, πολύ καλή φίλη μου είστε. Στείλτε στη φίλη μου στη Θεσσαλονίκη μία. Έναν ατμομάγειρα. Μία μπισκότα, ξέρω εγώ. Όχι, όχι. Πάρα αυτά, τα έχει κόψει. Αν τα έχει κόψει. Κάνει κάτι φρυγανιές, κάτι μπισκότα, κάτι μακαρόνια, τέτοια πράγματα. Είναι ακριβά τα ηλεκτρικά είδη για την κουζίνα τώρα, γι' αυτό. Έχεις πετύχει ποτέ εκπομπή τη Μενεγάκη την ώρα πλέον που σπρώχνει πράγματα για τηλεθεατές? Θα πάθεις πλάκα. Όχι, έχω να δω πάρα πολύ καιρό. Πιστεύω δεν υπάρχει άλλη στον πλανήτη Γη που να τα σπρώχνει με αυτόν τον τρόπο. Εν τω μεταξύ, βλέπω τώρα και το τρέιλερ στο Open της μιας καλοκαιρινής εκπομπής που ξεκινάει, η οποία δεν φημιζόταν εδώ καιρό και μας έχουν κλέψει ρε φίλε το χαλί της εκπομπής. Το έχεις προσέξει? Αλήθεια? Ναι! Με την Ζαρίφη και τον άλλον. Ποιο είναι εκείνο ο γκριζομάλης? Αυτό το καλοκαίρι η Νότ, αυτό. Ναι, 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 αυτό. Η Ζαρίφη με εκείνο. Είναι αυτό. Ναι, η Ζαρίφη με εκείνο τον γκριζομάλη που είναι με τη Σίσιρε. Ναι, δεν θυμάμαι, το λένε κατάλαβα. Τον Παύλο, Παύλο λέγεται νομίζω, πώς λέγεται. Ναι, okay. Ναι. Και έχουν ρε φίλε intro τη εκπομπή και μουσική τη εκπομπή. Το σπίτι που κέρδισε το Survivor. Κορμί και αλάτι. Το δεύτερο. Το δεύτερο, ποιον δεν θυμάμαι. Έλα, ρε, ένα που ήταν γυμναστή που είναι. Α, δεν ξέρω. Γιώτσι. Γιώτσι. Τι Γιώτσι, Γιώτσι. Τι Γιώτσι νομίζω λέγεται. Γκότσι. Τώρα το μικρό δεν το θυμάμαι. Α, Έλληνα είναι. Ναι, ρε. Α, γιατί μιλά κάτι Γιώτσι, Μότσι, Σότσι. Γι' αυτό. Αθηναίο. Δηλαδή τώρα εσύ ρε Νίκα θα. Μα κλέψαν τώρα το χαλί αυτή, ε. Μα κλέψαν το χαλί, ρε φίλε. Τι σκάνδαλο είναι αυτό. Εγώ πιστεύω ότι ήταν στη Θεσσαλονίκη, ακούγανε βράδυ λίγο. Εσύ ρε αλήτη, πού το άκουσα, αφού η τηλεόραση είχα μιλωμένη. Όχι τώρα, ρε, άλλη φορά. Α, να, πάσω, εντάξει. Όχι τώρα. Έχω κάνει ρεπορτάζ. Περίμενε. Ναι, ναι. Εντάξει. Στο live γίνεται χαμός, μπαίνουν, βγαίνει κόσμος εδώ πέρα και τα λοιπά. Εξαιρετικά, γεια σας φίλοι στα social media. Εντάξει, βέβαια το πρώτο γεια πάει σε ένα συγκεκριμένα και μετά πάει στους υπόλοιπους. Από αυτούς που παρακολουθούν το live, εννοείται. Δεύτερα, θα φύγεις ρε φίλε και θα γυρίσεις την μεθεπόμενη Δευτέρα. Κακό. Γιάννη, βάζε λίγο το χάλι από πίσω να παίζει. Νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Γίνεται. Θέλοντος και καιρό επιτρέποντος. Α, το λέω χαλαρά να παίζει. Θεού θέλοντος καιρό επιτρέποντος. Μάλιστα. Ναι, ρε φίλε, πάντα. Και εγώ θα λείπω. Ναι. Είναι και αυτό μια λεπτομέρεια. Έχω γυρίσει, ρε φίλε, την άλλη. Όποιος καλός ακροατής ακούει και έχει κάποιο hint για την πανέμορφη άνδρο, εδώ είμαστε, δεν έχουμε θέμα. Είτε καλό είτε κακό. Μπορεί κάποιος να έχει πάει, ρε φίλε, και να πέτυχε τρεις μέρες με φούλα αέρα και να γανάκτησε. Μπορεί άλλος να πήγε και να πέρασε σούπερ. Έτσι, εμείς εδώ είμαστε. Να ακούσουμε τις απόψεις. Να μας πει για τους δρόμους που ο φίλος και συνάδελφος. Ο φίλος της Τέλας Αταμπάξης είναι τώρα, τι να σου πω. Πνίγει και μέσα στο άγχος του. Δηλαδή. Τίποτα, σου λέω τώρα, εντάξει, άστο. Εσύ δεν έχεις αυτοκίνητο, φίλε. Γι' αυτό κρίνεις εκτός ασφαλούς και έτσι εύκολα. Άσε, πιάσε το κλειδί στα χέρια. Πέρσι στην Ικαρία που είχαμε μείνει στη μέση του πουθενά. Άκου το κλειδί, έτσι, το αμάξι είναι ευθύνη, φίλε. Πέρσι στην Ικαρία που είχαμε μείνει στη μέση του πουθενά, πάθαμε λάστιχο. Έξω από εκείνο το στρατόπεδο που ξυπνήσατε το φαντάρο που ήταν πύλη. Όχι. Εκεί πηγαίναμε. Α. Και τι τον είπατε? Που ήταν μία ώρα από εκεί που ήμασταν, έτσι. Και τι τον είπατε? Την Τουρκία είναι απέναντι. Τέλος πάντων. Απέναντι είναι. Πέρσι με το λάστιχο και εγώ είχα λίγο ταρακουνηθεί. Ναι. Και είχα ταρακουνηθεί γιατί σκεφτόμουν ότι. Ρε παιδί, εντάξει, αυτό που είχε το αυτοκίνητο ήταν. Είναι ηλεκτρολόγο του αυτοκίνητου, δηλαδή η ρεζέρβα μπήκε μέσα 10 λεπτά. Εντάξει. Αλλά είχα ταρακουνηθεί και σκεφτόμουν πολύ ωραία τώρα. Πάθαμε λάστιχο, οκ. Okay. Ναι. Και για να έρθει κάποιο να μας βοηθήσει, από πού να έρθει? Να ξεκινήσει από την Άξο? Ήτανε Σάββατο μεσημέρι. Δύσκολα. Βγάλε τώρα εσύ άκρη. Κάψα τώρα. Καρθεί οδική βοήθεια στην Ικαρία. Ο Θεός βοηθός. Ντάλα ήλιος εκεί πέρα, ε. Πω. Ναι. Και αυτό που σου έλεγα πριν που σου ξεκίνησα ήταν ότι υπάρχουν σε διάφορα νησιά. Ωραία. Ρε παιδί μου, έχει κάτι παραλίες που ξέρεις, τις βλέπεις στο Instagram, σε κάτι σελίδες και όλα αυτά. Ναι. Και λες, πω, από τι ωραία παραλία να πάω, ξέρω εγώ και το ένα και το άλλο. Αλλά για να πας, ναι. Ωραία, σου βγαίνει η ψυχή από τον. Ναι, από τον τέτοιο, ναι. Λοιπόν, και θυμάμαι, σου λέω, στην Ικαρία, Άγιος Αντώνης λεγόταν η παραλία. Μας έστειλε φίλος από εκεί, ντόπιος, θα πάτε εκεί, στο Δράκανο πάνω και θα κατεβείτε, πολύ ωραία. Έχει ένα ξύλινο πινακιδάκι προς Άγιο Αντώνιο. Ανεβαίνει το ξύλινο πινακιδάκι και πας. Και πηγαίναμε 20 με 25 λεπτά στο χωματόδρομο, ο οποίος από κάτω είχε όλο το Ικάριο. Ναι. Και αφού φτάσαμε, ρε παιδί μου, πηγαίναμε κούτσα-κούτσα, σε κάποια φάση ο ένας λέει, ρε εσείς, άμα έρχονται κανένας από απέναντι, τι θα κάναμε? Ωραία. Και πραγματικά, ειλικρινά, μετά το σκεφτήκαμε και λέγαμε τώρα, όντως, τώρα έρχονταν κάποιος έφυγε από εκεί που ήτανε. Και ερχόμασταν μούρι με μούρι. Ο Τέλης, τι κατάσταση θα ήταν σε εκείνο το δρόμο, πιστεύεις?
τίποτα. Πράγμα, ρε, σου λέω. Τα άχλα, τα οποία λέμε τώρα για τη Μενεγάκη, ας πούμε. Ναι. Ο δρόμος είναι ο κατσικόδρομος, το έχω δει παντού. Πάει τα μάξι. Ωραία. Για να πας, άμα θες να πας κανονικά, παίρνεις ένα πλοιαράκι εκεί πέρα τουριστικό και πας. Γιατί ναι. Αλλιώς. Ναι. Δύσκολο ο τέλης. Πολύ δύσκολο ο τέλης. Ο φίλος μας ο Μάγερας, εκπομπή εδώ πέρα, στέλνει και αυτό στα χαιρετίσματά του. Βεβαίως. Και αυτό ξεκινάει. Άδει, όλοι παίρνετε άδεια, μόνο ο Παπαδόπουλος εδώ πέρα και βγάζει το μεροκάματο. Σιγά. Καταθέτω, σιγά. Καταθέτω, καταθέτω ναι. Δημοσιογραφικό υδρότα εδώ πέρα πάνω. 2,5 ώρες το απόγευμα με όλα about Ars on air, έτσι μην ξεχνιόμαστε, και 2 ώρες τώρα. 2,5. Ναι. Τι 2,5 είναι, Νίκο. Αφού ο Ματζιούκης λείπει. Άλλο σκάνδαλο αυτό. Και κάνω 5-7,5 και το ράδιο Μαρμίτα κάνει 7,5-10. Και ο Μπαλαντέρ 5-10-25, κατάλαβες. Αυτά είναι. Προύχοντες. Περνάμε δύσκολα, δεν γίνεται. Εντάξει. Ναι. Γι' αυτό τη γυαλί θα βάλουμε ένα ωραίο το ρεπό. Έτσι, ωραίο ρε παιδί μου, κυμπάρικο. Θα πας σε Παπανομούδα, Κυριακή, είπες. Θα βάλω ρεπό Κυριακή στον εαυτό μου. Τώρα δεν ξέρω αν θα πάω στην Επανομή ή όχι. Εντάξει, θα προσπαθήσω να πάω για ένα μπάνιο και με την καντεμιά που με δέρνει εμένα την Κυριακή, άμα πάρω ρεπό, θα βρέχει. Είναι ένα πολύ πιθανό σενάριο αυτό. Όχι, ρε, πρέπει ό,τι ήταν να έγινε, ό,τι ήταν να γίνει, έγινε νομίζω. Φεύγει ο Αντίνος. Από αύριο ξαναμπαίνουμε σε ρυθμό κανονικό. Αποχωρεί ο Αντίνος. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα αν θα έχει πολύ ζέστη. Ναι. Αλλά θα είμαστε σε κανονικές καταστάσεις. Μάλιστα. Τι από το εύχομαι. Επιστροφή στην κανονικότητα που είναι και στη μόδα τελευταία. Κοίτα, σήμερα άρχισε εδώ πέρα να υπάρχει μια επιστροφή στην κανονικότητα γιατί ανέβηκε η θερμοκρασία. Σε σημείο υποφερτό βέβαια που μπορεί να κυκλοφορήσει με παντελόνι. Δεν χρειάζεται να βάλει βερμούδα και καλά για να επιζήσει στη διάρκεια τη ημέρα. Και το βράδυ ρίχνει και λίγο πικέ. Από πάνω. Κουβερτούλα πικέ. Όχι, εγώ ένα σεντονάκι ρίχνω. Έτσι, ωραίο, χαλαρό, ρε παιδί. Ένα σεντονάκι. Σεντόνι αλήθεια. Ένα σεντόνι αλήθεια ρίχνω από πάνω. Χαλαρό. Χθες είναι η αλήθεια, έβαλα μπλούζα από πάνω. Χθες ήταν χειμώνα, θρεάστο. Ναι, χθες έβαλα μπλούζα. Από κάτω δεν έβαλα κάτι, αλλά από πάνω είχα μπλούζα. Εντάξει. Κομπλέ. Χθες ήταν χειμώνα. Τι εννοείς, Νίκο, από κάτω δεν έβαλα κάτι, με προβληματίζει. Ενώ επειδή εγώ έχω αυτό το συνήθειο ρε παιδί μου, με τη βερμούδα, ας πούμε. Μια βερμούδα, κατάλαβες. Δεν φορούσα βερμούδα. Αχα. Ναι, ήμουν ρε παιδί μου πιο. Αχα. Ναι, γιατί όπως το είπες, φίλε, υπάρχει κόσμος ο οποίος κοιμάται χωρίς να φοράει τίποτα. Έτσι, τα λέμε αυτά. Αυτό ξέρεις, φίλε μου, πέρα την πλάκα που λένε ότι είναι πολύ υγιές, λέει, για το σώμα. Ναι. Ναι, ότι κάνει πάρα γιατί πολύ όμως, καλό γιατί οξυγονώνεται, λέει, το σώμα, λέει. Και βοηθάει πάρα πολύ, λέει. Και λέει όσοι μπορούν, λένε οι ειδικοί, ρε παιδί μου, γιατροί. Λένε όσοι μπορούν να το κάνουν. Δηλαδή να πέφτεις ρε παιδί μου να κοιμηθείς. Δηλαδή τι πάει να πει όσοι μπορούν ρε φίλε. Κάποιος μπορεί λόγω ρε παιδί μου κατάσταση στο σπίτι ας πούμε και τα λοιπά να μην έχει τη δυνατότητα. Κατάλαβες. Μπορεί κάποιος να κοιμάται. Μπορεί κάποιος να κοιμάται με τον αδελφό του ρε φίλε. Μπορούμε. Ναι. Ναι. Μπορεί να κοιμάται. Δροσίζει το σώμα σου και βελτιώνει τη μνήμη σου, λέει εδώ βεβαίως, τώρα στο Google Πάτσα. Βεβαίως. Κλάμα από πρώην παίκτη του Άρη στο live. Κατάση που έχει από το Άρη. Να το. Θα κάνει οικονομία στο ρεύμα. Πώς θα κάνει οικονομία στο ρεύμα, Νίκο. Οικονομία στο ρεύμα, πώς. Φίλε, κάτσε γιατί εδώ πέρα έχω μία έρευνα για αυτό που είπαμε τώρα. Εδώ, φίλε, εδώ θα μιλήσουμε με στοιχεία. Δηλαδή είναι εντυπωσιακή. Ναι. Θα κάνει, λέει, οικονομία στο ρεύμα και λέει. Όταν λέμε ότι κατεβάζει θερμοκρασία, αν κοιμάσαι γυμνός, εννοούμε ότι ελέγχει θερμοκρασία του σώματός σου και όχι του δωματίου. Ναι. Βάζοντας λοιπόν πιο ελαφριά ρούχα, είναι σίγουρα πιο οικονομικό από το να δυναμώσει το air condition. Παπαριά. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να ισχύει. Στη ζέστη την πολύ, ανοίγει το air condition. Δεν έχει τώρα, εντάξει. Εγώ δεν έχω ανοίξει μέσα. Θα κάνει περισσότερο σεξ. Θα έχει πιο υγιές σπέρμα, λέει να, εδώ. Βλέπει γιατί, ρε φίλε, οξυγονώνονται τα. Τα καλαμπαλίκια σου από κάτω. Εντάξει, οξυγονώνονται, παίρνουν αέρα. Σύμφωνα με μία μελέτη που παρουσιάστηκε το 2015. Έτσι, και πρόσφατα εδώ πέρα το κουμπέντα. Στην συνέντευξη αμερικανικής εταιρείας για τα φάρμακα που βοηθούν στην αναπαραγωγή, όσοι κοιμούνται με μποξεράκι, ειδικά στενό, ναι. Μπορεί να ανεβάσει θερμοκρασία των όρχεων, προκαλώντας ζημιά στην παραγωγή σπέρματος. Να τα. Ειδικότερα, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι άντρες που κοιμώντουσαν γυμνοί. Είχαν κατά 25% λιγότερο κατακερματισμό του DNA στο σπέρμα τους σε σχέση με όσους φορούσαν στενά ρούχα στον ύπνο τους. Άρα, δεν φοράμε σόρκο το βράδυ στον ύπνο. Όλα έξω. Και βλέπεις. Τα καλαμπαλίκια έξω που λέγεται. Καλαμπαλίκια έξω, παιδί μου. Καλαμπαλίκια έξω. Και αν είσαι κιόλας και στο ίδιο κρεβάτι με τη σύντροφό σου, παιδί μου, για παράδειγμα, έτσι, φύλλα κορατή πακούς, είναι πιο. Αυξάνεις και τις πιθανότητες. Το λέει εδώ και ο φίλος θα κάνει περισσότερο σεξ. Τις ερωτικές επαφές. Γιατί θα σε βλέπει και άλλη με το καλαμπαλίκι έξω, ρε παιδί μου, και θα λέει.
Θα τις διεγείρεις, ρε παιδί μου, το ερωτικό της ενδιαφέρον. Αμάρε, Νίκο. Τι. Δεν θα σου πει, αμάρε, Νίκο, βάλ να στο τσάκι, ρε, ναι, αγόρι μου. Ναι. Γυρνάς από το γύφτο, ρε. Ναι. Στον Ταρζάν εδώ πέρα. Τι ωραία που περνάμε. Τι εξαιρετικά περνάμε. Δεν έχουμε πει κουβέντα για αθλητικά μέχρι στιγμής. Δεν πειράζει, δεν έχει και τίποτα έτσι αλλιώς. Θα πούμε μετά τις 11, φίλε. Πώς δεν έχει τίποτα, πώς δεν έχει τίποτα. Πήρε χάφα, πάω, κάτι διάβαζα σήμερα. Πολύ πράγμα. Γκάβρασιτς, ποιος πήρε, πώς λέγεται αυτός. Γκάβρασιτς, πώς λέγεται. Με παλεύει να κλείσει αυτό τον Μπράνταριτς. Μπράνταριτς, ναι. Ο Γκάβρασιτς. Βαρύ κορμί λίγο βέβαια. Ναι. Αλλά οκ. Okay. Δεν στρίβει δηλαδή, συνάδελφε. Όχι, στρίβει ο συγκεκριμένος. Α, στρίβει, όχι. Στρίβει. Μάλιστα. Απλά δεν ξέρω αν θα. Θα τον κλείσει. Δηλαδή θα τελειώσει οριστικά. Θέλεις το Μιτζέν Μπάσα να στον δώσουμε, αδελφέ μου. Ορίστε. Το Μιτζέν Μπάσα να στον δώσουμε. Ποιον Μιτζέν Μπάσα, ρε φίλε. Τώρα που έχουμε και τον πρόεδρο, ρε φίλε, εδώ πέρα. Να κάνουμε εδώ πέρα μια συζήτηση, πάρε τον Μπάσα. Είχε και πολύ πράγμα πάω σήμερα. Είχε παρουσίαση του Φερέιρα. Ναι, όντως. Η αλήθεια είναι ότι πιο πολύ ενδιαφέρον, εμένα τουλάχιστον μου φάνηκαν αυτά που είπε ο Μπράνκο. Που είναι αυτό που σου λέγα, που λέγαμε πολλές φορές ότι. Υπάρχουν αθλητικοί διευθυντές της ομάδας που δεν έχουμε ακούσει ποτέ τη φωνή τους. Ναι. Ο Μπράνκο, λοιπόν, αν θυμάμαι καλά, ανέλαβε πέρσι κάπου στα μέσα της σεζόν. Σχεδόν ένα χρόνο μετά τον ακούσαμε. Κάτι είναι κι αυτό. Ναι. Okay. Από το Ολότελα. Καλή και Παναγιώτανα. Και είχε περισσότερο ενδιαφέρον, νομίζω εγώ, γιατί είπε αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα. Είπε και ο Φερέιρα κάποια πράγματα. Αλλά ο Φερέιρα τα εξηγεί, νομίζω, πολύ. Λέει όσα πρέπει να πει δημόσια. Αυτό. Ο Μάριο Μπράνκο, ο οποίος είναι ένα κράμα Μπερλίν, όπως έγραψες και εσύ πολύ σωστά σήμερα, και Μάρκο Σίλβα. Όχι, ρε, όχι, είναι Μπερλίν. Δεν υπάρχουν είναι τόσο. Φάτσες του. Υπάρχουν. Τώρα, σήμερα επειδή ήταν έτσι ξυρισμένος, ρε παιδί μου και αυτά. Ναι. Αλλά υπάρχουν φάτσες και γκριμάτσες που είναι ολόιδιος. Και Μπελατσάο. Μάλιστα. Δηλαδή, τον έχω κάνει εικόνα κάπου τον Απρίλιο. Εκεί μαζί με το Φερέιρα να είναι μαζεμένοι στα αποβιτήρια και να αρχίζει ο Μπράνκο. Παρτίζανο. Όπως έκανε και ο Μπέρλιν. Και ο Φερέιρα να κάνει το τέτοιο. Να ξεκινάει αύριο νομίζω. Το προφεσόρ, αύριο, ναι. Αύριο έρχεται και αυτό. Στην καθημερινότητά μας. Ναι. Θα ασχοληθούμε. Θα επενδύσουμε. Βγαίνουν όλα μαζί τα επεισόδια μαζεμένα. Φαντάζομαι πως ναι. Ναι, ρε. Ναι, δεν είναι τώρα αυτές οι βλακίες τώρα τα ένα-ένα, τα παλιά, τα παλιωμοδίτικα. Τον έφερε σε λειτουργεί. Ωραία. Λοιπόν, Γιάννη, έχουμε δύο break, έτσι. Και έχει κάτι παιχνίδια. Τι δύο, ρε φίλε. Με αυτό που έβαλε πριν, δεν πρέπει να έχουμε άλλο break μέχρι το τέλος εκπομπής. Πλάκα κάνεις. Άσε, ρε. Εντάξει, περιμένουμε λίγο ακόμα. Θα περιμένουμε λίγο ακόμα. Μαγικά έκανα άνθρωπος. Εντάξει, ρε φίλε. Είχαμε ένα πρόβλημα το οποίο λύσαμε και ήμασταν εδώ πέρα κανονικά στο καθήκον μας. Στο δημοσιογραφικό μετερίζει, όπως θα έλεγε μια άλλη ψυχή. Εντάξει, εδώ πέρα. Λίμπερο 107,4, στον απόϊχο της Γενικής Συνέλευσης του Άρεως, έτσι, που από χθες όλοι περνούν τον Δημήτρη Γουλιέλμου, γενιές 14, και καλά τον κάνουν εδώ που τα λέμε. Εξαιρετικά πράγματα γίνονται και στον μπασκετικό Άρη. Πάλι καλά υπάρχει το ποδόσφαιρο, να έχει οργανώσει ένα αποκούμπι αυτή την περίοδο. Δεν το περνάνε οι γενιές 14, το θέμα είναι τι κάνεις από εδώ και πέρα. Τίποτα, ρε. Ήταν να κανονίσουν να βρεθούν με τον Λευτέρη Αρβανίδη και τον Νίκο Ζεϊμπέκη και του λέει ο Γουλιέλμο Ζήμπερα, λέει 5 ώρα, λέει πετάω εξωτερικό. Δεν μπορώ, λέει. Πετάω εξωτερικό, Αθήνα, πού πήγαινε. Εδώ καίγεται ο κόσμος. Ναι. Τέλος πάντων. Εντάξει, μακάρι στον Άρη να βρεθεί και εκεί η άκρη επιτέλους και να ηρεμήσουμε. Κάθε ώρα που περνάει είναι κρίσιμη, όπως είπε και ο Νίκο Ζεϊμπέκη σήμερα στο Λίμπερα 107,4. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο break σιγά σιγά. Μετά το πρώτο διάλειμμα που θα κάνουμε στις 11 η ώρα, θα δώσουμε και μια αποκλειστικότητα. Αποκλειστικότητα, μόνο εδώ θα την ακούσετε. Ναι. Που έχει να κάνει με την ευρωπαϊκή πορεία του ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο. Πολλές αποκλειστικότητες είναι εκπομπή αυτή την εβδομάδα. Είναι συντονισμένοι, καλή φίλη. Μάλιστα. Γιατί μιλάμε για αποκλειστικότητα. Δώσαμε Δευτέρα, φίλε που έλειπε εδώ πέρα, μια συγκεκριμένη. Τον επόμενο προπονητή της Εθνικής, έτσι. Κρατήστε το, όσοι ακούγατε Δευτέρα, το όνομα που σας είπε ο Νίκος Παπαδόπουλος. Και θα δείτε αν θα βγει αληθινός ή όχι για τον επόμενο ομοσπονδιακό τεχνικό. Εντάξει. Ο Κολοσσός. Νίκο Μοσχοβίτη. Το όνομά του ξεκινάει από Μαρή και τελειώνει σε Νός. Ο Κολοσσός. Αδελά. Ο Κολοσσός. Ρε εσύ, αφού κάπου πήρε το μάτι μου ότι. Ξέρεις τώρα η ΕΠΟ που είναι σαν το. Πώς το λες, το Βατικανό ένα πράγμα. Ότι έχει κόσμο που δεν τον θέλει και έχει σπρώξει το ότι δεν προχωράει με το Δέλα. Θα φανεί, φίλε, στο χειροκρότημα θα φανεί. Για την ώρα σε αποδεσμεύουμε για λίγο, για να πάμε στο διάλειμμα, να πάρεις τις ανάσες σου. Μην ξεχνάτε ότι μαζί μας είναι η Στίχημαν.
Στοίχημα.gr, η κορυφαία στοιχηματική εταιρεία της Ελλάδος. Κατεβάζετε εύκολα και απλά την εφαρμογή της στο τάμπλετ ή στο κινητό σας και επιλέγετε ανάμεσα σε εκατοντάδες επιλογές στοιχηματισμού, με live στοίχημα, με cash out, με καζίνο, με τα πάντα όλα τα οποία σας προσφέρει η στοίχημα. Να πάμε στο break και επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα. Λίμπερο 107,4, επιστρέφουμε μπαλαντέρ. Το χαλαρό δύο Ρώσας εδώ πέρα μέσα τη συχνότητα του Λίμπερο 107,4 που ξεφεύγει από τα ξύλινα ειδησιογραφικά με Νίκο Μοσχοβίτη και Νίκο Παπαδόπουλο στα μικρόφωνα της εκπομπής, Γιάννη Ζάτση στην ρύθμιση του ήχου που έχει ανεβάσει ήδη το συνάδελφο. Ναι, ναι. Μόνο TLK, μόνο. Λοιπόν, FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Πρέπει να αργεί λίγο η επιστροφή σου, συνάδελφο. Ή μας ακούς... Όχι. Α, πολύ καλά. Ωραία. Λοιπόν. Μια χαρά, μια χαρά. Ωραία, μια χαρά. Ωραία, ωραία. Εξαιρετικά. Θες να μιλήσουμε ποδοσφαιρικά τώρα, Ποδοσφαιρικά, να πούμε, γιατί είναι να πούμε, τώρα φρέσκο, ρε παιδί μου. Σπαρταράει. Ότι. Όλα δείχνουν ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα είναι στους δυνατούς την κλήρωση της Δευτέρας για το τρίτο προκριματικό. Κακό. Και λέω όλα δείχνουν γιατί μένει και ένα Celtics Σαράγεβο που μάλλον είναι τυπικό γιατί η Celtics είχε δει στο πρώτο μάτς 1-3. Τώρα είναι 1-1 στο 68. Ο ΠΑΟΚ περίμενε από τα παιχνίδια της Celtics, της Λουντογκόρετς, της Μπάτε Μπόρσοφ και της Αστάνα να αποκλειστούν τρεις από αυτές τις ομάδες από τις τέσσερις για να ανέβει στους δυνατούς. Η Λουντογκόρετς αποκλείστηκε από τη Φερεντσβάρος γιατί έχασε 2-3. Η Αστάνα αποκλείστηκε από την Κλούζ, όχι αυτή που παίξει φιλικό πάκο την προηγούμενη εβδομάδα, την Κλούζ την πρωταθλήτρια. Και η Μπάτε έχανε 1-0 μέχρι το τέλος του αγώνα ουσιαστικά στην έδρα της πιάστη Γκλίβιτσε, ήταν 1-1 το πρώτο μάτς. Η Σοφάρη στο 82 για να πάει παράδειγμα, στο 87 έκανε το 1-2 και πέρασε αυτή. Οπότε περνάει και η Σέλτικ λογικά, δηλαδή τώρα δεν νομίζω η Σέλτικ μπορεί να φάει ένα 3 γκολ από τη Σαράγεβα για να αποκλειστεί. Και έτσι ο ΠΑΟΚ πάει για αδύναμος όπως φαινόταν ότι θα είναι έτσι κι αλλιώς στο τέλος προκριματικό. Το θέμα του για τον αδύναμο είναι ότι μπορεί να βρει απέναντι τον Άγιαξ. Άντε πάλι. Αν δεν κάνω λάθος, άντε πάλι. Αν δεν κάνω κάποιο μεγάλο λάθος, όλοι οι άλλοι πιθανοί του αντίπαλοι στο τρίτο προκριματικό βγαίνουν μέσα από ζευγάρια στο δεύτερο προκριματικό. Δηλαδή εκεί μπορεί να βρει Δυναμό Ζάγκρεμπ που είναι ας πούμε, τα φοβόρια, την Κοπενχάγη, κάπως έτσι. Το θέμα είναι ότι ο Άγιαξ είναι μόνος του και δεν παίζει σε ζευγάρι, δεν είναι σε ζευγάρι. Στο δεύτερο προγραμματικό μπαίνει και αυτό στο τρίτο και είναι πιθανός αντίπαλος. Αυτό είναι το κακό. Ότι μπορεί δηλαδή να δώσει τον δρόμο του και τον Άγιαξ. Ο ΠΑΟΚ κάτι που σα αντιλαμβανόμαστε σίγουρα δεν το θέλει. Ειδικά ο ΠΑΟΚ έτσι όπως θα είναι όταν έρθει εκείνη η ώρα των προγραμματικών. Θέλει και λίγο τη συγκυρία το να βρει έναν αντίπαλο τέλος πάντων που δεν θα είναι πάρα πολύ ποιοτικός, που ίσως να μην είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Γιατί δεν ξέρουμε και αυτό πώς θα είναι και το πώς θα εμφανίσει αυτά τα παιχνίδια. Το λέω γιατί αυτά τα ανέφερα τώρα γιατί πριν από λίγο τελείωσαν, λίγο πριν πάμε στο διάλειμμα, τελείωσαν τα παιχνίδια που ενδιαφέραν και τον Πάο. Καλέ φίλε Νίκο Παπαδόπουλο. Καλέ φίλε Νίκο Μοσχοβίτη, μάλιστα. Δύσκολα είστε δηλαδή, σφίξαν τα γάλα. Εγώ πιστεύω ότι είναι γενικά πολύ δύσκολο Πάο στα προκριματικά. Να σου πω την αλήθεια, δεν είμαι πολύ αισιόδοξο ότι θα περάσει. Δεν έχω πολύ μεγάλη αισιοδοξία. Να κάνω μια ερώτηση. Αλλά... Ναι, παρακαλώ. Είναι ο τρίτο προκριματικό γύρο, σωστό. Mm-hmm. Ωραία. Αν αποκλειστεί, πάει γύρω παλίγκ μετά. Play-off Europa League. Play-off Europa League, ωραία, εντάξει, okay. Ναι. Μικρό το κακό. Εκεί πιθανολογώ ότι πάει ως δυνατός τέλος πάντων, okay. Απλά επειδή σήμερα στην παρουσίαση του Φερέιρα, το είπε και ο ίδιος πολλές φορές, και γενικά είναι κάτι το οποίο η διοίκηση, η Παύλα, η ιδιοκτησία, το έχει περάσει στην ομάδα ότι ο πρώτος πολύ μεγάλος στόχος για φέτος, και ίσως και ο μεγαλύτερος, να είναι το να μπει η ομάδα στο ομίλου του Champions League. Είναι κάτι που το έχουν όλοι στο μυαλό τους. Ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ σε αυτό το διάστημα γι' αυτό προετοιμάζεται. Δηλαδή δεν κάνει και πολλή προετοιμασία για τη σεζόν που έρχεται. Ουσιαστικά κάνει προετοιμασία για τα προκριματικά του Champions League. Και επειδή όπως αντιλαμβανόμαστε υπάρχουν διάφορα ζητήματα, έτσι, δηλαδή το θέμα στο κέντρο παραμένει και είναι σημαντικό. Θα πούμε και για τον Κροάτη τι παίζει, τον Μπρανταριτς. Αλλά ρε παιδί μου, ακόμα και στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας που φεύγει ο ΠΑΟΚ αύριο, στην αποστολή που ανακοίνωσε σήμερα ο Φερέιρα, ουσιαστικά έχει την ίδια ομάδα που είχε και στο ξεκίνημα. Δηλαδή, και στο πρώτο στάδιο, δηλαδή, δεν έχει κάνει μεγάλες διαφοροποιήσεις και υπάρχει η απλή εξήγηση ότι, ας πούμε, το είπε και ο ίδιος, ότι ναι, μεν εγώ θέλω ένα ρόστερ 21 παικτών και 3 μικρών, δηλαδή 24 σύνολο αντί 25, έτσι, ή μαζί με τους θεματοφύλακες 27 να βγαίνει το όλο σκηνικό.
Αλλά επειδή είναι ο ΠΑΟΚ στη φάση που είναι, έχει ένα καινούριο προπονητή. Και αφού ακόμα το παραδέχεται και ο ίδιος ότι ναι, δεν έχω βγάλει κάποιες αποφάσεις, αλλά δεν είμαι 100% σίγουρος. Το κομμάτι της προετοιμασίας είναι και ένα κομμάτι δοκιμών παικτών, ναι, από τον Φερέιρα. Και μπορεί πολλοί να περίμεναν ότι αυτό έγινε στο πρώτο στάδιο και στο δεύτερο θα είναι πιο πολύ μοντάρισμα, που αναγκαστικά θα γίνει γι' αυτό, αλλά πάει η ίδια ομάδα, δηλαδή δεν κόπηκαν παίκτες. Δηλαδή δεν πάει ο Βελιγιανίδης, ξέρω εγώ, που θα πάει στον Όφη, όπως όλα δείχνουμε, ως ελεύθερο. Δεν πάνε κάτι μικρή, ο Παπαδόπουλος, ο θεματοφύλακας και ο Μαρκόφσκι. Ένας νεαρός επιθετικός που ουσιαστικά πήγε στο πρώτο στάδιο γιατί έλειπε ο Σβιντέρσκι στο ξεκίνημα. Γενικά, εγώ σου λέω, δεν είμαι πολύ αισιόδοξος για αυτά τα παιχνίδια που έρχονται. Απλά τώρα κοίταξε, δεν είμαι πολύ αισιόδοξος. Τώρα που μιλάμε. 17 έχουμε σήμερα. 17 Ιουλίου. Τώρα, αν σου κάτσει μια κλήρωση που τέλος πάντων είναι στα μέτρα σου. Έτσι. Αν κλείσεις τον παίκτη που θέλεις στο κέντρο άμεσα και ανέβεις στην Ολλανδία άμεσα και ξεκινήσει, ούτως ώστε. Εντάξει, τα παιχνίδια ξεκινάνε 6-7 Αυγούστου, έτσι. Δεν ξεκινάνε 25 Ιουλίου. Έχεις ακόμα ένα διάστημα που δεν είναι μεγάλο, αλλά μπορεί να είναι αρκετό για να είσαι καλά όσον αφορά τις κινήσεις που πρέπει να κάνεις. Γιατί από όσο λέγεται, ο ΠΑΟΚ είναι πολύ κοντά και σε αριστερό μπακ. Δηλαδή, τα δύο κενά του, ας πούμε, που φαίνονται να είναι τα πιο σημαντικά, κυρίως ειδικά στον άξονα, αν τελειώσει με τον Μπράνταριτς, που δεν είναι εύκολο, είπε σήμερα κάτι ο Μπράγκο που είναι πολύ σημαντικό. Είπε, ρε παιδί μου, ότι εγώ και την ευθύνη θα την αναλάβω αν δεν τα καταφέρω. Και ότι τέλος πάντων καταλαβαίνω ότι πρέπει να κάνουμε μεταγραφή και όλα αυτά, αλλά η αγορά είναι άγρια, όπως είπε. Και όντως, πολλές φορές, τα έχουμε πει και μαζί, Νίκο, το έχουμε συζητήσει, ότι ο κόσμος θέλει μεταγραφές και okay, και είναι φυσιολογικό και όταν υπάρχουν κενά θέλει να καλύπτονται άμεσα, ειδικά όταν δεν υπάρχει οικονομικό πρόβλημα. Γιατί όταν υπάρχουν ομάδες που έχουν θέματα οικονομικά και ο κόσμος λίγο το καταλαβαίνει, όταν δεν υπάρχει, είναι δύσκολο να κατανοηθεί. Για να γίνει μια μεταγραφή, είναι διάφοροι παράγοντες που πρέπει να εμπλακούν για να γίνει. Και όταν, πρόσεξε, και όταν μιλάμε και για μεταγραφή, παύλα, να αγοράσεις παίχτη. Ο ΠΑΟΚ, εδώ και περίπου 2-3 χρόνια και ειδικά από πέρσι που ανεβάζει λίγο και το οικονομικό του στάτους όσον αφορά τις πωλήσεις, τις αγορές που κάνει, δεν είναι κάτι που γίνεται μια στιγμή στην άλλη. Δηλαδή, σου προτείνει ο μάνατζερ, μιλάς με την ομάδα, τα βρίσκεις με τον παίχτη και προχωράει το θέμα και την επομένη έχει κλείσει. Είναι μια διαδικασία που πολλές φορές μπορεί να πάρει και χρόνο και μπορεί να πάρει και χρόνο σε καταστάσεις που έχεις συμφωνήσει. Δηλαδή, μπορεί να έχει συμφωνήσει με παίχτη και ομάδα, εσύ να καίγεσαι και να είναι η μεταγραφή έτοιμη μετά από 2-3 μέρες. Έτσι. Εγώ δεν το δίνω σαν δικαιολογία. Απλά προσπαθώ λίγο να εξηγήσω το ότι εγώ καταλαβαίνω και ότι ο κόσμος και ότι ο ΠΑΟΚ έχει ανάγκη ένα παίχτη στο κέντρο, αλλά όταν βγαίνει στην αγορά, θέλοντας να αγοράσει κιόλας παίχτη, γιατί το είπε ο Μπράγκο αρκετές φορές σήμερα, ότι αν είναι να πάρουμε παίκτες που θα είναι τη ίδια ποιότητα, χαμηλότερα από αυτού που έχουμε, αυτό δεν είναι λογικό. Είπε ότι θέλουμε παίκτες οι οποίοι θα μας ανεβάσουν επίπεδο. Ο Μπράνταριτς έχει τέτοια στοιχεία. Δηλαδή είναι ένας παίκτης ο οποίος τη Σκάλιαρ την πόρτα τη χτύπησε σε Βίλη, τη είπε η Σκάλιαρ θέλω 15 εκατομμύρια ευρώ και σε Βίλη έφυγε. Τώρα όμως επειδή σε Βίλη έφυγε, όταν και ο ΠΑΟΚ ρώτησε, του είπε το ίδιο νούμερο και ο ΠΑΟΚ δεν ασχολήθηκε, είπε εντάξει δεν είμαστε και εκεί. Αλλά τώρα που η Σεβίλη έφυγε από το σκηνικό και στην κουβέντα που γίνεται. Ο ΠΑΟΚ στα 4,5-5 που μπορεί να δώσει η Κάλια το συζητάει, το σκηνικό αλλάζει. Είναι ένα παράδειγμα για αυτό που λέμε για τις μεταγραφές. Δηλαδή, πριν 10 μέρες μπορεί να μίλησες για ένα παίχτη που σου αρέσει πολύ και να μην κάθεται, για διάφορους λόγους, και πλέον να περνάει λίγο καιρός και το σκηνικό να έρχεται προς τα εσένα. Έτσι. Λέγεται επίσης ότι ο ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής, τουλάχιστον, με τον Κροάτι μέσο έχει συμφωνία. Δηλαδή, μπορεί και ο παίχτης να πιέσει. Να πεις ότι όταν έχει τέτοια συμφωνία, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν το ελέγχεις εσύ όταν πας να κάνεις αγορά. Εκτός και αν πληρώσεις τη ρήτρα, όπως είναι το στόχο σου με περίπτωση, πληρώνεις τη ρήτρα, συμφωνείς με το παίχτη, πολύ ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Ναι. Αλλά δεν είναι όλες τις καταστάσεις έτσι. Κατάλαβες. Γι' αυτό σου λέω ότι δεν ξέρω πώς θα πάω στα πρώτα παιχνίδια, γιατί και ο Φερέιρα προσπαθεί να βάλει τα καινούργια του τα δικά του στοιχεία,
Και είναι λίγο ερωτηματικό. Γι' αυτό σου λέω ότι αυτή τη φορά θα πρέπει να είναι λίγο τυχερός ο Πάκος στην κλήρωση. Δηλαδή να του έρθει η ομάδα που να μην έχει πολύ μεγάλη ποιότητα, που να είναι λίγο σε μια φάση και αυτή περίεργη, ούτως ώστε στις λεπτομέρειες να καταφέρει να αποκλείσει και να περάσει τα play-off και από εκεί και πέρα να δούμε ποιο θα δει μπροστά του εκεί. Στα play-off του Champions League. Διάβαζα για κάτι νούμερο το μεταξύ. Τα έχει ανεβάσει κι άλλο η UEFA. Τα χρήματα που δίνει σε προκρίσεις, από play-off σε ομίλους, σε αποτελέσματα εκεί. Ήξερε εσύ, Νίκο, ότι η UEFA δίνει 2.700 στη νίκη. Ή 1.700. Πόσο? 2.700 στη νίκη και 900 χιλιάρια στην ισοπαλία. Not bad. Καλά λεφτάκια δεν είναι αυτά. Τίμια. Ναι. Τίμια. Πολύ τίμια. Ξέρεις τι γίνεται. Είσαι δύο προκριματικούς γύρους μακριά από αυτά. Δηλαδή δεν είσαι τρεις όπως ξεκινούσες πέρσι που ήξερες ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και όντως δηλαδή παρότι πάω και έφτασε στα play-off και έπαιξε με την Μπενφίκα και έπαιξε στο τελευταίο παιχνίδι την πρόκριση από τα έξι που είχε να δώσει. Πάλι εκεί φάνηκε η διαφορά ποιότητας, ρε παιδί μου. Τώρα στα τέσσερα παιχνίδια και στους δύο γύρους, ξέρεις λίγο. Νιώθεις να το ακουμπάς, νιώθεις να το φτάνεις αυτό το σκηνικό. Τέλος πάντων, okay, εντάξει, θα το δούμε. Θα το δούμε. Πάω φεύγει αύριο για Ολλανδία, δεύτερο στάδιο προετοιμασίας εκεί, στο Χόρστ, Νίκο Παπαδόπουλε. Στο Χόρστ. Χόρστ. Ναι, ναι. Όλες οι ελληνικές ομάδες φέτος εκεί έχουν πάει. Και τελευταίο όφι ήταν εκεί. Και τελευταίο φιλικό δίνεις με τον. Με την Δήμιο. Δήμιο, είναι σωστό τώρα αυτό που λέω. Με τον Δήμιο στο Ποτουάρι, τη Φορτούνα Σιτάρτ. 5-0. Τσακ, 5-1. Ναι, εκείνη τη μέρα νομίζω. Σάββατο, 27. Το τελευταίο φιλικό θα είναι μέρα χωρισμένη στα δύο. Δηλαδή θα δύο φιλικά. Ναι, ένα γκρουπ θα παίξει με την Άλτα Βον. Προφανώς. Εντάξει, τώρα η ομάδα που. Παίξει σε πρώτη φάση δεν θα είναι στο μυαλό του Φερέιρα βασική, από ό,τι καταλαβαίνω. Και με τη Φορτούνα Σιτάρ θα είναι η βασική. Τώρα αυτά τα φιλικά που έχει να δώσει ο ΠΑΟΚ εκεί, νομίζω παίζει το Σάββατο με την Σιντρουίντελ, τη Βελγική. Παίζει μετά Τρίτη με την Άντερλεχτ, που νομίζω το πιο δυνατό φιλικό. Ο Όφιτ κέρδισε σήμερα την Άντερλεχτ, χθε 1-0 το έβλεπα πριν. Και 27 μετά έχει αυτά τα δύο μάτια. Ο Όφιτ κέρδισε την Άντερλεχτ 1-0. Τι κέρδισε, τι κέρδισε, ναι, 1-0. Νομίζω λοιπόν ότι σε αυτά τα παιχνίδια θα δούμε πάνω κάτω το σχήμα που έχει ο Φερέιρα για τα προκριματικά του Champions League. Ο Αμπέλ. Εντάξει. Ναι. Ναι, τον Αμπέλ. Μάλιστα. Εντάξει, δεν είπε τίποτα το φοβερό σήμερα, είναι η αλήθεια. Δηλαδή, okay, εξήγησε κάποια πράγματα, προσπάθησε λίγο να αναλύσει τη δική του τη φιλοσοφία και το πώς λειτουργεί. Αλλά, εντάξει, όπως αντιλαμβανόμαστε, τώρα όταν είναι δημόσια συνέντευξη τύπου, παύλα παρουσίαση και όλα αυτά, εντάξει, σπάνια ακούμε πράγματα που, δηλαδή έγινε πολλές φορές ερώτηση για μεταγραφές και δεν δόθηκε κάποια σαφής απάντηση. Και νομίζω είναι φυσιολογικό. Δηλαδή, συνήθως, όταν γίνονται δημόσιες τοποθετήσεις, αυτοί που τις κάνουν, προσπαθούν να τις κάνουν όσο πιο προσεκτικά γίνεται. Έτσι. Ο Φερέιρα είπε κάποια πράγματα σήμερα που έχουν ενδιαφέρον. Δηλαδή, ο ίδιος προσπαθεί να. Είπε κανένα δύο φορές ότι εγώ βγήκα από τη ζώνη της οικειότητάς μου, δηλαδή από το comfort zone μου για να έρθω εδώ. Γιατί βλέπω ότι εδώ υπάρχει προοπτική. Και όντως έτσι είναι. Εντάξει, οι Πορτογάλοι προπονητές, Γανίκο, έτσι αλλιώς κάποια στιγμή πάντα έχουν στο μυαλό τους ότι θα φύγουν για το εξωτερικό. Δεν θα κάτσουν εσάι στην. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει μια πολύ καλή σχολή, έτσι, αγορά, ναι, σχολή τέλος σχολή, πάντων, ναι. Προπονητική. Ναι. Μάρκο Σίλβα και άλλες, για το συγκεκριμένο. Φερέιρα. Ο Μάρκο Σίλβα που λες και εσύ είναι, είναι ένας προπονητής, παιδί μου, που στην Πορτογαλία τον θεωρούσαν ότι πηγαίνει προς τα μεγάλα πρωταθλήματα. Τώρα, αυτό το βήμα για αυτόν, της Ελλάδας και του ΠΑΟΚ, ουσιαστικά είναι σαν μεταβατικό. Εδώ θα φανεί αν μπορεί να είναι έτοιμος για το επόμενο επίπεδο. Οπότε και για τον ίδιο είναι μια πολύ μεγάλη, ρε παιδί μου, πρόκληση. Δηλαδή το βλέπει και ο ίδιος έτσι. Και επειδή είναι και αυτός ένας άνθρωπος της γενιάς των σαραντάριδων, που λέγαμε και άλλες φορές ότι είναι πιο κανονικοί άνθρωποι, έτσι, αντιλαμβάνονται πολύ πιο εύκολα το κλίμα γύρω τους και την ατμόσφαιρα. Έτσι. Είναι άνθρωποι της νέας τεχνολογίας, δεν είναι άνθρωποι έξω από τον κόσμο. Που έχουν έναν-δύο
να τους μεταφέρουν πέντε πράγματα και από εκεί ό,τι τους μεταφέρουν να καταλαβαίνουν. Νομίζω ότι ο ίδιος, ο Φερέιρα, είναι αρκετά, παρότι είναι λίγες μέρες στην ομάδα, είναι αρκετά προσαρμοσμένος και έτοιμος να αντιμετωπίσει αυτά που έχει μπροστά του. Απλά έχει μπροστά του αυτό το κομμάτι των προκριματικών, που σου έχω πει και εσένα αρκετές φορές και το έχουμε πει και στην εκπομπή αρκετές φορές, ότι στο μυαλό όλων είναι κάτι το οποίο σου δίνει ευκαιρία να διακριθείς, αλλά μπορεί και να σου στραβώσει τη χρονιά. Και είναι παιχνίδια τα οποία έρχονται στην αρχή της ζώνης που κανένας δεν είναι έτοιμος. Ναι. Κανένας προπονητής δεν περιμένει την ομάδα του Αύγουστο να είναι έτοιμη. Κανένας. Πόσο μάλλον ένας καινούριος που έρχεται ξαφνικά και προσπαθεί να περάσει και τη φιλοσοφία του και έχει και τα παιχνίδια και έχει και μια ομάδα η οποία είναι επιτυχημένη. Γιατί αυτό το γκρουπ που έχει αναλάβει ο Φερέιρα είναι πάρα πολύ επιτυχημένο. Έτσι, δηλαδή πρέπει να κερδίσει και ένα γκρουπ το οποίο είναι αίτητο στην Ελλάδα πόσο καιρό και που έχει παίκτες που δεν είναι, ρε παιδί μου, γατάκια, να το πω έτσι. Και να το, να το διατηρήσει πετυχημένο βάζοντας και τη δική του σφραγίδα, δηλαδή μην πατώντας πάνω σε αυτό το οποίο βρήκε. Αυτό. Γιατί εγώ πιστεύω ότι οι προπονητές γενικά, τέλος πάντων αυτοί, ρε παιδί μου, που είναι μεγάλοι και σημαντικοί προπονητές, έτσι, που έχουν στόχους και όχι αυτοί οι οποίοι αλλάζουν ομάδες κάθε χρόνο, τέλος πάντων, και είναι προπονητές ειδικών καταστάσεων και όλα αυτά, δεν προσπαθούν να προσαρμόσουν το παιχνίδι τους στην ομάδα που έχουν, αλλά πάντα προσπαθούν να προσαρμόσουν το παιχνίδι τους. Δηλαδή, ο Φερέιρα στην Μπράγκα έπαιζε 4-4-2. Μπορεί τώρα στον ΠΑΟΚ να μην είναι θέση να παίξει 4-4-2. Μπορεί όμως να παίξει κάτι που είναι κοντά σε αυτό που έπαιζε στην Μπράγκα. Δηλαδή, η φιλοσοφία του προπονητή από τέτοιου είδους προπονητές δεν θα αλλάξει γιατί, ξέρω εγώ, δεν έχει δεύτερο περιφερειακό επιθετικό να στο παίξει για να παίξει 4-4-2 ή δεν έχει ένα χαφ που να μπορεί να παίξει 4-4-2. Θα κάνει έτσι την ομάδα και θα προσπαθήσει να φέρει παίκτες τέτοιους που θα τον βοηθήσουν να παίξει το δικό του πλάνο και το δικό του. Για μένα το σύστημα δεν παίζει κανένα ρόλο πλέον και δεν ξέρω κατά πόσο επηρεάζει το σύστημα όσο η νοοτροπία και ο τρόπος τον οποίο παίζεις μέσα στο γήπεδο. Το αν θα παίζεις 4-4-2, αν θα παίζεις 4-2-3-1, αν παίζεις με τρεις πίσω και όλα αυτά, νομίζω ότι πλέον έχουν μικρή σημασία. Έτσι το βλέπω εγώ τουλάχιστον. Έτσι. Αλλά σου λέω συγκεκριμένος, ενώ ξεκινάει και όλοι περιμένουν να δουν κάτι πολύ καλό από αυτόν, θα πρέπει να το δείξει το πολύ καλό πολύ νωρίς. Και δεν ξέρω κατά πόσο θα έχει την ευκαιρία να το κάνει σε αυτά τα προκριματικά του Champions League όταν έρχονται. Αλλά εντάξει, θα έχουμε την ευκαιρία να τον δούμε. Τον Αμπέλ. Ο Αμπέλ Φερέιρα. Ο Αμπέλ Φερέιρα. Ο οποίος κάποιος μου θυμίζει λίγο το Χαβιέ Μπαρδέμ. Ο Πέδρο Μαρτίν στον Ολυμπιακό. Ναι, okay. Τρεις Πορτογάλοι προπονητές, ρε φίλε, σε τρεις από τους πέντε μεγάλους. Τρεις Πορτογάλοι προπονητές και δύο Έλληνες. Αυτό είναι. Πουλάει η πορτογαλική αγορά, συνάδελφε. Εντάξει, φίλε, να σου πω λίγο κάτι. Εγώ σου έχω πει από την πρώτη στιγμή, όταν άκουσα το Φερέιρα να μιλάει πορτογαλικά και Αλέξανδρο Μανιάτογλου να μεταφράζει, το μυαλό μου πήγε σε άλλες ένδοξες εποχές του ΠΑΟΚ. Με τον προηγούμενο Πορτογάλο προπονητή και με τον Μανιάτογλου πάλι μεταφραστή, τον Άλεξ. Σου είπα, είναι σχολή πλέον. Όπως είναι οι Έλληνες προπονητές στο μπάσκετ, που είναι τα τελευταία χρόνια σχολή που βγαίνει στο εξωτερικό και κάνει δουλειά, έτσι είναι και οι Πορτογάλοι. Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι. Νομίζω ότι γενικά οι Πορτογάλοι πλέον, φίλε, ειδικά τα τελευταία χρόνια, είναι σχολή γενικότερη στο ποδοσφαίρο, όχι μόνο προπονητών. Ναι. Γιατί και παίχτες έχουν πάρα πολλούς οι οποίοι βγαίνουν στο εξωτερικό και όχι μόνο στο σούπερ επίπεδο, στο υψηλό, και σε άλλα από τα αθλήματα, τέλος πάντων. Ας πούμε στην Κύπρο με τους Πορτογάλους γίνεται μάχη, ρε φίλε. Όντως. Πανηγύρι γίνεται. Όντως, πολύ πράγμα εκεί πέρα. Πάρα πολύ. Ναι. Και είχε ο Αποέλ, νομίζω έχει σταματήσει αυτός για πάρα πολλά χρόνια, τον Ούνο Μωράες. Τον Πορτογάλο, τον Χαφ, που ήταν χρόνια στην Κύπρο, γίνεται αρχηγός κιόλας. Οι Ρουμάνοι παίζουν πολύ με Πορτογαλία, έχουν πολύ αλυσβερίσει. Δηλαδή και εκεί παίζει πολύ η Πορτογαλία. Δεν σου λέω τώρα για τους top Πορτογάλους παίκτες, ας πούμε. Έτσι μιλάω για τους. Και μην ξεχνάς, φίλε, ο Μουρίνιο τι είναι. Ο Βιλασμπός όταν έκανε τον Ντού και βγήκε στο εξωτερικό. Αυτός που είναι, ρε. Πού είχε εξαφανιστεί αυτή η ψυχή. Αυτός, φίλε, κοίταξε, έγινε τότε με την Πόρτο το σκηνικό Τσέλσι και όλα αυτά και μετά τον πήρε λίγο κάτω βόλτα. Μάλλον δεν ήταν και τόσο καλό όσο φαινόταν ότι θα γίνει.
ο Βίλας Μπόας. Κάπου τον είχε πάρει το μάτι για μια αγγλική ομάδα να γράφεται, αλλά δεν είναι. Με την Πόρτο εκείνο το μεγάλο του μπα, μετά τίποτα. Και στη Ρωσία νομίζω πήγε σε κάποια φάση. Κάτσε, ρε φίλε, περίμενε, περίμενε. Γιατί μπορεί κάπου να πήγε τώρα στα κοντά. Στη Γαλλία, μήπως έχει πάει. Γαλλία, ε. Άντρες Βίλας Μπόας. Περίμενε, περίμενε, το βρούμε τώρα. Α, μιλάμε στοιχεία, Νίκο, δεν είμαστε. Λοιπόν, Άντρες Βίλας Μπόας. Άντρε, καλό. Λοιπόν, ο Άντρες Βίλας Μπόας πήγε στη Μαρσέη, φίλε, είδες. Μια χαρά. Έφαγα φλασιά που σου είπα ότι κάπου πήγε στη Γαλλία, κάπου τον πήρε το μάτι μου. Πήγε στη Μαρσέη, η οποία Μαρσέη γράφεται από κάποιους εκεί ότι τσεκάρει το Λιμιό. Όπα. Ακαδέμικα Πόρτο Τσέλσι, Τότεναμ, Ζενίτ, πήγε στην Κίνα το 16-17 στη Σανγκάη και τώρα πήγε στη Μαρσέη. Εντάξει, δεν είναι, η καριέρα του είναι λίγο φθήνουσα, είναι η αλήθεια. Αλλά δεν έχει βγάλει για λίγα. Με Αγγλία, Ρωσία και Κίνα, όσο να είναι, ένα κομπόδεμα το έχει. Τρομερά πράγματα. Έχει σταλεί και το μήνυμα εκεί που έπρεπε. Ωραία. Εξαιρετικά. 11.30 μαθάκια με αυτά, Νίκο. Στο τελευταίο μισάωρο τη τελευταία εκπομπή αυτή την εβδομάδα. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Τρομερά πράγματα. Το DLK. Λοιπόν, θα πάμε στο break σιγά-σιγά. Βεβαίως. Χαμήλωσε λίγο το συνάδελφο Γιάννη. Ωραία. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Στοιχηματικά.gr μαζί μας και στην απόψινή εκπομπή. Κορυφαία στοιχηματική εταιρεία της Ελλάδος, η οποία στην εφαρμογή κατεβάζεται εύκολα για απλά 2-3 λεπτά στο τάμπλετ ή το κινητό σας και παίζετε. Έχετε να διαλέξετε ανάμεσα σε εκατοντάδες επιλογές στοιχηματισμού, είτε live είτε όχι. Cash out, καζίνο, τα πάντα όλα από τη στοίχημαν. Δώσε break. Τελευταίο κομμάτι Μπαλαντέρ στο Λίμπερο 107,4. Νίκος Μοσχοβίτης, Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα, Γιάννη Ζάτση στην ρύθμιση του ήχου. Ετοιμαζόμαστε να αποχαιρετήσουμε τον συνάδελφο πριν φύγει την καλοκαιρινή του άδεια. Και μας αφήσει μόνους μας μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Έλα, τι ήχους κάνεις, Ελληνικό, τι κάνεις, να πούμε. Έλα ρε φίλε. Κάστα να καθαρίζεις, τι κάνεις. Καλοκαιριάτικα. Καστανά, τι καλοκαιριάτικα, ρε, μέχρι χθες ήταν φθινόπωρο, Οκτώβρης μήνας. Τρελός είσαι. Πρέπει να βρω ένα θύμα για την επόμενη εβδομάδα να έρθει. Λοιπόν, θα μας πεις τώρα. Θα μας πεις τώρα διαπραγματεύομαι τώρα, με την αγάπη Γαβριλίδου. Τι εννοεί. Για μία μέρα τουλάχιστον να έρθει. Τις άλλες δύο θα τις παλέψω. Εντάξει, τη μία μέρα θα τη διαχειριστούμε. Εντάξει, κάτι θα γίνει. Λοιπόν, το κορίτσι κάνει και προέκπομπη, ρε φίλε. Εντάξει, εντάξει, και εμείς κάνουμε τα απόγευμα. Και σένα. Και εσύ το έχεις κάνει αυτό. Ναι. Δεν είναι όλοι σαν και εμάς δηλαδή. Αδελφέ. Τι να σου πω, τι θέλεις να σου πω. Τι θα δούμε αύριο ο Άρης Ατρόμητος. Άρης Ατρόμητος, 9.30 ώρα, εντάξει. Λίμπερο 107,4 ζωντανά εδώ πέρα. Με τη φωνή που αγαπάτε στις μεταδόσεις του Άρη. Και τηλεοπτικά μέσα από το Ed Sports. Ed Sports. Αυτό πολύ ποιοτικό κανάλι της κρατικής. Ναι. Να κάτσε να κάνει scouting τον Άρη και τον Ατρόμητο βέβαια. Ο Ατρόμητος, φίλε, έχει ένα ενδιαφέρον αύριο. Πέραν του Άρη, εντάξει, που και εμείς που δεν πήγαμε στην Ολλανδία θα τον δούμε για πρώτη φορά. Έχει ένα ενδιαφέρον Ατρόμητος, γιατί είναι σε ένα μεταβατικό στάδιο. Είναι σε μια νέα κατάσταση. Αλλαγή μοντέλου, αλλαγή προπονητή, ελληνοποίηση. Θα έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε στην κατάσταση στην οποία θα βρίσκεται. Να δούμε, ρε φίλε, Ατρόμητος, τι ρόστερ έχει. Περίμενε λίγο, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό. Εντάξει, έχει χάσει τον πρώτο του σκόρερ πέρσι και πρώτο σκόρερ του αθλήματος. Okay, που πήγε στην Τουλού το Κουλούρι. Okay. Πήρε το Βέλιο. Δεν έχει το Χατζησαία, τουλάχιστον σήμερα που μιλάμε. Εσύ λες ότι μπορεί να τον έχει. Μπορείς να πεις σίγουρο ότι δεν θα τον έχει. Σωστό. Πώς θα πάει με τον Μπάουερ. Δεν ξέρω αν έχει κλείσει το ρόστερ του. Εγώ τον ήθελα το Χατζησαία στον Άρη. Ρε φίλε, είναι ο Βαρέλα, ο Κρέσπο, ο Ίγκασον, ναι. Ο Μιχάη, ο Χατζησαΐας, ο Μιχάης, ο Μιχάης στόπερ ή μπάκινερ. Στόπερ είναι, εντάξει, τον δοκίμασε λίγο τον μπάκα, αλλά δεν βγαίνει. Ναι. Έχει ρε φίλε αυτόν τον Ενσικουλού που εμένα μου αρέσει, ο Ατρόμητος. Εμένα και ο Χαρίσης μου αρέσει. Και ο Μάνσον είναι νομίζω. Ο Μάνσον είναι το χαφ που λείπει από τον Άρη αυτή τη στιγμή. Για μένα. Γιατί θα πάρει ένα ακόμα παίκτη εκεί. Κάτι όμως, ο Μάτσον είναι λίγο παίκτης που μοιάζει, ρε παιδί μου, το Σιώπη. Δηλαδή, είναι τέτοια χάφ που πλέον δεν ξέρω κατά πόσο είναι πολύ χρήσιμα. Ή τέλος πάντων, είναι χρήσιμα, οκ. Okay. Δεν ξέρω κατά πόσο κάνουν για το επόμενο επίπεδο.
Δηλαδή βλέπω τώρα το τερματοφύλακας. Μέγερη. Οκ, εντάξει. Ρισβάνης. Γούτας. Πήρε το Γούτα. Καλή κίνηση. Ο Γούτας δεν ήταν κάπου στο εξωτερικό. Κάτι Βέλγιο. Βέλγιο, κάπου εκεί, ναι. Ο... Πήρε έναν Καχύλα. Στόπερ για αυτός. Ναι, από την Μπεϊτάρ. Ο Στρόγγις. Ο Κατράνης γυρίσει από πέρσι. Ναι. Ο Κατράνης, ναι, οκ. Ο Παυλής και αυτός που ήταν δανεικός στη Σπάρτη. Ο Γαρουφαλιάς που ήταν δανεικός στον Απόλλωνα. Ο Κοστούλας που ήταν δανεικός στον Ηρακλή. Ο Μάριος Κοστούλας. Το Χαρίς που τον πήρε από τον ΠΑΟΚ. Αυτό το Ρώσα τον... Γιακουμάκη πήρε το Λεβαδιακό. Ναι, το Γιακουμάκη πήρε το Λεβαδιακό. Το Ρώσα τον εξτρέμ Βραζιλιάνο-Πορτογάλος κράμα, να πούμε. Το Βέλια από την Νότιγχαμ. Και του φύγε και ο Μπρούνο, πήγε στον Ολυμπιακό. Πήγε στον Ολυμπιακό. Ο οποίος λένε για τον Μπρούνο, λένε στον Ολυμπιακό, το πηγαίνει καλά. Μα είναι καλός παίκτης. Δηλαδή μπορεί να μην φύγει δανεικός. Γι' αυτό. Καλά, οκ. Okay. Το ότι πηγαίνει καλά στην προετοιμασία δεν σημαίνει ότι θα φύγει δανεικός, δεν το ξέρεις ποτέ. Οκ. Okay. Αλλά όντως ο Ατρόμητος έχει αλλάξει πολύ σχέση με πέρσι. Και το κυριότερο ότι έχει αλλάξει προπονητή. Δεν είναι. Είναι. Όλα τα άλλα, πάει σε ένα πιο επιθετικό ποδόσφαιρο. Με τον Αναστασίου. Δεν ξέρω αν θα τον στηρίξουν. Καλά, ξέρεις πολύ καλά ότι όταν μιλάμε για Έλληνα προπονητή σχέση με ξένο, πάντα η στήριξη είναι λίγο. Δεν είναι το ίδιο πολύ δυνατή, ρε παιδί μου. Ναι. Okay. Γιατί αν λεγόταν Αναστασίωβιτς, ας πούμε, ή Αναστάσιτς, θα έλεγε εντάξει, στον κρατήσω τόσο λίγο χρόνο. Εγώ δεν τον. Εγώ θεωρώ ότι είναι καλός προπονητής. Απλά είναι ένας προπονητής ο οποίος παίζει ένα στυλ ποδοσφαίρου το οποίο θέλει υπομονή. Και στην Ελλάδα δεν έχουμε υπομονή πάρα πολύ. Είναι η αλήθεια. Για να στηρίξουμε τέτοια μοντέλα ποδοσφαίρου. Να σου είπα πριν κάτι χρόνια, πριν καν πάει στον Παναθηναϊκό. Ήτανε να έρθει στον Άρη πακέτο με Νταμπίζα επί Αντώνη Ζαμπέτα. Ναι, είχε ζει. Ναι. Είχε ζει. Γιατί επαθές δεν είχε ζει. Ο Αναστασίου που είχε κάνει ρε φίλε την... Ποια. Την πολύ καλή χρονιά. Στον Παναθηναϊκό ήτανε που έκανε το όνομα το καλό. Δεν θυμάμαι. Στην Ελλάδα είχε κάνει καλή χρονιά. Αναστασίου σίγουρος. Δεν θυμάμαι. Σίγουρα έκανε μια πολύ καλή χρονιά στο Παναθηναϊκό και το θυμόμαστε όλοι. Τότε με τα γκολ του Μπέρκ μες στο Καραϊσκάκη και τα γνωστά. Πάω το Όσκα της Μεγάλης Ανατροπής και δεν συμμαζεύεται. Ναι, ναι. Τότε δεν ήτανε. Δεν θυμάμαι τώρα. Στην Ολλανδία πήγε και έφυγε. Πήγε άπατος να πούμε. Οκ. Okay. Ναι. Δεν θυμάμαι. Τότε ήταν. Την πρώτη την καλή χρονιά του Αλαφούζου. Μετά ο Αλαφούζος άρχισε να σταματάει να πληρώνει και είχε το θέμα. Απαράδεκτο. Μετά... Ψέματα. Τέλος πάντων, παιδί μου, εντάξει. Οκ. Περίμενε. Ξανήχθηκε λίγο ο άνθρωπος παραπάνω. Βάλε μια ανωτελεία λίγο. Γιάννη, δώσε λίγο το χαλί. Ήρθε ο κύριος διευθυντής. Πού είναι. Δεν θα μας βάλει χέρι σήμερα να τελειώσουμε. Α, γεια σας. Τι κάνετε. Τι ώρα. Από κάτι τι. Α, δεν μπορώ να το πω στον αέρα αυτό. Ήταν σε ένα επαγγελματικό ραντεβού ο Γιώργος Ζαγόρας. Εντάξει, το οποίο κράτησε για πάρα πολλή ώρα και θέλει λίγο να ξεκουράσει λίγο το μυαλό του και τη σκέψη του πριν μπει στο στούντιο για τη ζούγκλα. Εντάξει, 12, 0, 0, 0, 0 θα κλείσουμε. Είναι γνωστά αυτά. Εν τω μεταξύ έχουμε θέμα έξω. Α, υπερσύγχρονη πόρτα. Υπερσύγχρονη. Θυμήσε με να σου στείλω μετά ένα ηχητικό μήνυμα να σου πω ότι έχει γίνει σήμερα καινοτομία στο Λίμπερο, συνάδελφε. Νίκο, καλά είσαι. Ο συνάδελφος γιατί δεν με ακούει. Γιατί ρε φίλε, μόνος τους η ώρα. Σε σένα μιλάω, ρε. Έχεις εντυπωσιαστεί, Γιώργο, τεχνολογία όντως. Έχεις. Βλέπεις, ρε φίλε, στο τέλος δεν θα χρειάζεται να είμαστε καν στο στούντιο. Και εγώ θα το κάνω από τα ψήθηκε. Δεν χρειάζεται καν στούντιο. Δεν χρειάζεται καν στούντιο. Θα βγαίνουμε από τα σπίτια μας. Ο Γιώργος θυσιάστηκε και λέει και εγώ θα το κάνω αυτό. Είναι λίγο δύσκολο βέβαια γιατί με τη βραδινή. Βάζει, έχεις βάλει ιδέες. Έχεις βάλει ιδέες. Βέβαια πρώτος διδάξας άλλος ήτανε στην πόλη, Νίκο. Εντάξει. Εμείς τώρα είμαστε οι ακόλουθοι. Εντάξει, συζητήσαμε να κάνεις μισή ώρα μόνος σου, δηλαδή στην αρχή. Εσύ τώρα δεν διστάσεις να πούμε τρέμα τα μπουτάκια σου, δεν μπορείς να βγεις να μιλήσεις στον αέρα, δηλαδή λίγο παραπάνω. Δηλαδή, τι να πω, δηλαδή.
Ξέρεις, σου αξίζει μια τιμωρία για αυτό το πράγμα τώρα. Δηλαδή δεν γίνεται. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να σε τιμωρήσουμε. Σε ρώτησα να μας πεις πέντε πράγματα. Σε ρώτησα να μας πεις πέντε πράγματα για το φιλικό του Άρη με τον Ατρόμητο. Ναι. Άρχισες να μας αναλύσεις τον Ατρόμητο και για τον Άρη μας είπες λέξη λίγο. Για τον Άρη, φίλε, αύριο. Όχι. Να πούμε. Απλά εκτροχιάστηκε λίγο ζήτηση, καλέ φίλε και συνάδελφε. Για τον Άρη είναι ένα φιλικό το οποίο θα περιμένουμε να δούμε. Την πρόβα τζενεράλ, όπως λέμε έτσι, ξύλινα και δημοσιογραφικά σε αυτές τις περιπτώσεις της ομάδας. Και σε τι κατάσταση είναι μία εβδομάδα πριν το παιχνίδι με, με την LMSU. Τα βλέμματα θα είναι πάνω στον Ντάνιελ Σούντγκρεν πρώτα, εντάξει, γιατί θα είναι το πρώτο του μάτς. Δεν αποκλείω να ξεκινήσει και βασικός κιόλας αυτός αύριο, κόντρα στον Ατρόμητο. Άλλωστε είναι πιο έτοιμος από όλους έχοντας παίξει τρεις μήνες ποδόσφαιρο νωρίτερα με την ΑΕΚ. Απλά του λείπει λίγο η τακτική προσαρμογή. Και στο Βραζιλιάνο το Σάσα που ήρθε και αυτό την προηγούμενη εβδομάδα και ανακοινώθηκε ως αντικαταστάσεις του Σιώπη. Και να δούμε τώρα την 11 θα πάνω κάτω τι σκέφτεται ο Παντελίδης για το σχήμα το οποίο θα παρατάξει απέναντι στους Κύπριους. Βέβαια με τις επιλογές τις διαθέσιμες αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι έχει και πάρα πολλές, υπάρχουν και πάρα πολλά σενάρια για την 11 που θα χρησιμοποιήσει. Να παίζονται. Δηλαδή για να, να παίζετε μία θέση στα χάφ, εγώ πιστεύω. Άλλη δεν νομίζω να παίζετε. Άντε και άλλη ακόμα μία. Μία πιθανή δεκάδα του Άρη, ας πούμε. Ο Κουέσα στο τέρμα, ο Σούντγκρεν δεξιά, ο Κόρχουτ αριστερά. Ο Ρόουζ με τον Βέλεθ στα στόπερ. Ο Ματίγια θα είναι ο ένας ο χάφ. Παίζεται για μένα ο παρτενέρ του. Αν ο Σάσα είναι σε κατάσταση για δεκάδα, θα παίξει πιστεύω την άλλη εβδομάδα. Αλλιώς θα είναι ο Μπάσα. Υπάρχει και ο Ντουάρτε βέβαια. Αλλά άμα βάλει και τον Ντουάρτε δεν θα μαρκάρει άνθρωπο στο κέντρο. Βαρύ κορμί ο Ντουάρτε, Νίκο. Βαρύ, έτσι όπως τον έχουν δει αυτοί που ήταν στην Ολλανδία, ναι. Δεν είναι ακόμα σε καλή κατάσταση. Ο Τόνσο δεκάρι σε 4-2-3-1. Ο Μπράουν Ντέγε στην κορυφή της επίθεσης και ο Ντιγκινή με τον Γιάννη Φετφατζίδη στα επιθετικά σου άκρα, συνάδελφε. Δεν είναι κακή. Είναι πολύ συμπαθητική η εντεκάδα. Το πρόβλημα του Άρη αυτή τη στιγμή είναι περισσότερο στον πάγκο. Να έχει δηλαδή εκεί πέρα καλές. Εχμή για το Σάββα Παντελίδη. Ποιοτικές εναλλακτικές. Τι έχουμε για το Σάββα Παντελίδη. Είπε ότι είχε πρόβλημα στον πάγκο, ρε φίλε. Στον πάγκο, ρε φίλε, με τις εναλλακτικές του εννοώ. Δεν είπα. Γιατί δεν μ' άφησε να συμπληρώσω, συνάδελφε. Εντάξει, γιατί. Όχι, ο Άρης έχει κάνει κάποιες μεταγραφές. Μπορεί να φαίνεται λίγες παραπάνω λόγω των ανανεώσεων. Που για τις ανανεώσεις, βέβαια, λεφτά δόθηκαν. Και ο Ρόους πήρε πολύ καλό συμβόλαιο. Που εντάξει, βέβαια, αυτό στην ουσία μεταγραφή είναι γιατί πλήρωσε τη Λοριάν. Ο Φατζίδης πήρε πολύ καλό συμβόλαιο. Okay. Απλά σου λείπουν, ρε παιδί μου, σε κάποιες θέσεις όπως αριστερό μπακ που ακόμα δεν έχεις βρει. Σου λείπει μια εναλλακτική εκεί πέρα. Σου λείπει ένας ακόμα παίχτης για μένα στη μεσαία γραμμή. Ναι, μεν έχεις τον Μπάσα, αλλά εγώ τη γνώμη για τον Μπάσα την έχω πει. Ενδεχομένως και ένας εξτρέμ ακόμα που θα πάρεις λογικά. Σε μια περίοδο κιόλας που έχεις τον Γκάμα off και τον Λάρσον να ανεβάζει ρυθμούς, θα είναι πιθανότατα στην αποστολή αυτό στην άλλη εβδομάδα, αλλά γιατί κατά δύσκολα είναι. Και ο Γιονές που είναι τραυματίας και έχει μόνο ένα επιθετικό καθαρό αυτή τη στιγμή, τον Ιντέγια. Οι υπόλοιπες μεταγραφές του Άρη θα εξαρτηθούν από το αν θα περάσει την Έλλη ή όχι, σε μεγάλο βαθμό. Θα παίξει σημαντικό ρόλο. Εντάξει, είναι τα αποκαλυπτήρια στην ουσία αύριο για την ομάδα, γιατί ο περισσότερος κόσμος δεν την έχει δει. Είναι και τα αποκαλυπτήρια του Βικελίδης, γιατί έγινε αυτό το ολικό lifting το προηγούμενο διάστημα. Με πάρα πολλά πράγματα που έχουν συντελέσει στην αλλαγή της εικόνας του γηπέδου προς το καλύτερο φυσικά. Και εκεί λεφτά, ο TLK, έτσι να τα λέμε αυτά. Και θα είναι έτσι ένα ενδιαφέρον παιχνίδι, θα είναι και ωραία ατμόσφαιρα. Περιμένει ο Άρης και πολύ κόσμο. Εγώ πιστεύω ότι μια 18 θα την έχει αύριο και μήνυμα πρέπει να την έχει. Και όλο το ενδιαφέρον έχει να κάνει με το τι εικόνα θα παρουσιάσει αυτός ο νέος Άρης που χτίζει ο κύριος Παντελίδης, Νίκο μου. Όχι, και πιστεύω. Ναι. Τώρα σε αυτό το φιλικό, επάνω κάτω θα δούμε, ρε φίλε, μια εικόνα που πιθανότατα να δούμε και στα παιχνίδια με τα LMS, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Βέβαια, φιλικό από επίσημο έχει μεγάλη διαφορά. Και μια άλλη ερώτηση που ήθελα να σου κάνω είναι, αυτόν τον Σάσα τον έφερε ο θρυλικός Λέο Κορνατσίνη. Ναι, ο οποίος σήμερα μίλησε στο Λαμπαουτάρης. Ρε φίλε. Πολύ συνεργάσιμος. Πολύ συνεργάσιμος. Μεγάλε Θόδωρα Καρυπίδη, ρε φίλε. Γιατί? Τους γλεντάς όλους. Για τον Λόγκο Κορνατσίνη. Έκανε δουλειά με τον Ζαμπά. Ναι. Και έχει κάνει στην ΑΕΚ. Και τον Ντόγκλος Αγκούστο. Και τον Ντόγκλος Αγκούστο, μάλιστα. Έχει κάνει και την δουλειά με το πέρυσι στην ΑΕΚ με τον Άλεφ. Τον Άλεφ.
Εκείνο το Βραζιλιάνο. Ένα δανεικό που είχε πάρει η ΑΕΚ. Ναι, 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 που την πρωτεύει. Ναι, ναι, ναι. Δεν έχει ξανακάνει δουλειά με τον Άρη συγκεκριμένο. Πρώτη δεν είναι αυτή. Ναι, όχι. Ποιον άλλο. Πέρυσι το Βίτορ. Το Βίτορ. Πέδρο Βίτορ. Ποιο είναι ο Πέδρο Βίτορ, ο Νίκο, θα με λίγο ρεφτεί. Έχει παίξει ένα φιλικό με τον Αγροτικό Αστέρα. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Καλά, οκ, okay, αυτά συμβαίνουν. Πάμε στον επόμενο φίλο. Τον πήρε ο Άρης με μορφή συνειδιοκτησίας με την ΑΕΚ και τον επέστρεψε πίσω. Καλά. Αυτά γίνονται. Γίνονται και τέτοιες πατάτες. Χαμήλωσε λίγο το χαλί, Γιάννη, πολύ δυνατά. Απλά μου έκανε εντύπωση γιατί είδα τη συνέντευξη που έδωσε ένα συνάδελφο στο About Aris. Βεβαίως. Καλό συνάδελφο πρέπει να είναι αυτό. Ναι. Και λέω, δες, έκανε δουλειά ο Λέο και εκεί. Συνεργάσιμο, ομιλητικότατο. Κάποιο συνάδελφο μου έδωσε ένα συγκεκριμένο χαρακτηρισμό, γι' αυτό δεν ξέρω τώρα αν μπορώ να το πω στον αέρα. Άστο, μην το πεις, δεν πειράζει. Όχι, κονιόρδος. Κονιόρδος. Βραζιλιάνος και κονιόρδος, ρε φίλε. Κονιόρδος. Δεν μου κολλάει και πολλά στον αλήθεια. Κύριο Κονιόρδο. Βραζιλιάνοι, ξέρεις, λένε ότι... Τι. Είναι πολύ δυνατοί, πολύ σφιχτοί στο κομμάτι των χρημάτων, οι περισσότεροι. Είναι. Mm-hmm. Μάλιστα. Έτσι λένε. Έλα ρε, μήρε τώρα πάλι, μήρε. Παναγία μας, κοντά. Ω, από μια τροφάρα, ρε Γιώργη. Έλα ρε φίλε, γιατί κάθε φορά τώρα, γιατί με καίς τον εγκέφαλο πάλι. Να το λες ο συνάδελφο τώρα που θα πάτε την άλλη εβδομάδα στην άδεια με τα μάξι. Να του λες εκεί στις στροφές τις απότομες. Παναγία μου, να σκοτωθούμε. Πόπο μια στροφάρα. Έλα τέλει. Παναγία μου, να σκοτωθούμε. Έπαιρνα στο Βάλο ρε φίλε μια τελευταία φορά πριν φύγεις για την άδεια σου. Το ηχητικό. Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Να σου πω μια τελευταία φορά. Ναι. Τώρα ξανά. Τώρα ξανά πότε. Θα με ενοχλήσει το θα είμαι στην Κύπρο. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε 3-0. Τι φέγαινε ρε φίλε. Έλα ρε. Όχι. Γιώργος Δόνης. Μήπως έχασε, Νίκο. Ναι, ναι. Παναθηναϊκός να τρίβει στα μάτια σου διαβάζω. Φέγαινε ο Παναθηναϊκός 0-3. Φεντερίκο Μακέντα στο 4. Γιάννης Μπουζούκης στο 22. Νίκος Βέργος στο 73. Νίκος Βέργος. Mm-hmm. Ο γνωστός του Ολυμπιακού εκείνος. Μάλιστα. Που είχε πάει και στη Ρεάλ. Α, ναι, που ήταν στην Καστίγια. Στη Ρεάλ Καστίγια, όπως τη διαβάζουν οι αδέης, η Καστίλα. Ποια Καστίλα, βρε. Ποια Καστίλα, σιγά μην είναι και... Καστίλα. Ναι. Okay. Και ο Κασίλας. Καστίλα, σιγά μην και η Καντίλα. Ο Ίκερ Κασίλας. Βλέπω ενδεκάδα Παναθηναϊκού. Η οποία εντάξει είναι normal ρε παιδί μου, η ενδεκάδα του. Έτσι. Και τώρα βλέπω αλλαγές, ας πούμε, έτσι. Αντί του Διούδη στο 46 μπαίνει ο Κότσαρης. Έχει γράψει ένα. Έχει πει ο Δόνης ρε παιδί μου, ατάκα φέτος θα διεκδικήσουμε τίτλος και έχει γράψει από κάτω άλλος. Ακμή αλήθειας. Σε παρακαλώ. Βλέπω, ας πούμε, αλλαγή του Ινσούα στο 75, Ζαγαρίτης. Τον Ισούα, ρε φίλε, πώς τον ήθελα στον Άρη, αλλά... Αλλαγή του Πούγκουρα στο 75, Αποστολάκης. Συγγενείς με τον Αλλαγή Βοστό. Του Κουρμπέλη στο 46, Αλεξανδρόπουλος. Του Δόνη, του Γιού, Σερπέζης. Ο Σερπέζης... Αυτό που ρωτάω εγώ. Ο Σερπέζης... Σερπέζης περνάει στον Μπουζούκι και Μπουζούκης από εκεί στον Θεό Χάρη και Θεό Χάρης για τον Κόλο Βέτσιο. Και περιμένει, περιμένει! Ο Κόλο Βέτσιος. Πω, κατάλαβα, δηλαδή μεταδόσεις με τον Παναθηναϊκό του χρόνου θα είναι τέτοιο, θα βρω ξένα δύσκολους λίτες. Αλήθεια, ο Παναθηναϊκός κάτσε το πήρε το κολοβό, τον ανακοίνωσε. Ναι, α, βασικά δεν ξέρω αν ανακοίνωσε, αλλά συμφώνησε, είναι τελειωμένο. Ναι. Καλή μεταγραφή. Εγώ το είπα, τον ήθελα στον Άρη τον Κολοβό.
Αλλά παίζει σε μια θέση που έχω ήδη δύο παίχτες. Βέβαια παίζει και στον άξονα. Γιατί ο Κολοβός είναι αριστερό εξτρέμα, αριστερός winger, όπου έχει τον Λάρσον και τον Γκάμα. Στον άξονα είσαι φορτωμένος και αρκετά, αλλά επειδή είναι Έλληνας ποδοσφαιριστής και έχει καλά στοιχεία. Κάτσε ρε Γιάννη, περίμενε. Περίμενε, κάτσε. Ο Ζάτς ήδη με το, είναι πάνω στο ποδήλατο. Θα τον ήθελα στον Άρη. Μάλιστα. Τι να σου πω ρε Σικολοπέτσιο. Okay. Τι να σου πω ρε συνάδελφε. Ψάχνω να βρω και ενδεκάδα όφη που κέρδισε 1-0 την Άντελεχθ, ας πούμε, σήμερα. Κάπου το πήρε το μπάτι μου και αυτό πριν. Αλλά δεν βλέπω κάτι. Δεν το βλέπω τώρα. Πρόσεξε λίγο, σου στέλνω κάτι. Έχει νέα εξέλιξη βραδινή στην Α1 μπάσκετ, έτσι. Που, τι σου λέγα χθες για το Λαύριο, ότι πέφτει και ότι θα είναι στην Α2 μάλλον, γιατί τον έχει εκεί πέρα μέσα, στην προκήρυξη του πρωταθλήματος. Ναι. Το Λαύριο έκανε γνωστό σήμερα ότι συμφώνησε με την Κίνη για το άφημί της. Αλήθεια. Μεγάλες στιγμές. Ρε τι γίνεται. Πολύ μεγάλες στιγμές, πολύ μεγάλες στιγμές. Ρε τι γίνεται. Ναι. Μεγάλες στιγμές. Ο Όφη νίκησε λοιπόν 1-0 την Άντερλεχτ. Λοιπόν. Σωτηρίου τερματοφύλακα. Γιώργος Σίμος προπονητής του Όφη. Εκείνος ήταν παλιά στο ΟΠΕΡ, στον Όφη. Κάτσε, αφού ο Σαμαράς δεν είχε αναλάβει προσωρινά. Που είναι βέβαια διευθυντής του αγωνιστικού, αλλά τον είχαν προσωρινά και. Γιώργος Σίμος βλέπω εδώ. Μήπως είναι αυτός. Δεν νομίζω να πάει με αυτόν προπονητή, συνάδελφε, να ξέρεις. Δεν νομίζω. Σεμέντο Σάσι Φερέιρα βλέπω μπροστά. Ο Σάσι. Ο Σάσι έχει βάλει τον κόλλο στον Άρη. Νάμπι. Όχι, έχει δύο. Ο Ναμπί, ο Ναμπί. Ο Ναμπί, ο Σίγμα Ναμπί. Ο Ναμπί, μάλλον έχει Ναμπί, ναι. Ναμπί, όχι να. Τι Ναμπί. Ναμπί, να βγει. Δες λίγο Messenger, φίλε, το έχουμε κλειδώσει. Δες λίγο Messenger. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Έχουμε γίνει, σου λέω, άστο. Άμα γίνει αυτό. Αυτό είναι καλό να γίνονται. Άμα γίνει αυτό. Θα είναι καλό να γίνονται. Θα πέσουν τα ραδιοφωνικά τσιμέντα. Αυτά για σήμερα. Πιστεύω τα πήγαμε πολύ καλά, Νίκο. Πήγαμε 12, γιατί ο Ζαγόρας λέει 0-0. Σωστά μιλάς. 0-0-0-0. Γι' αυτό. Α, κλείσουμε σιγά-σιγά. Εντάξει. Και 58 είναι, οκ. Okay. Μέχρι να πούμε ότι ήταν και η στοίχημα μαζί μας. Εντάξει. Κορυφαία στοιχηματική εταιρεία της Ελλάδος. Κατεβάζεται εύκολα και απλά την εφαρμογή της σε τάμπλετ ή κινητό και έχει να επιλέξει από εκατοντάδες επιλογές στοιχηματισμού. Live στοίχημα, cash out, καζίνο, όλα σας τα προσφέρει αυτά. Η στοίχημα που δίνει φαβορή τον Άρη με την ΑΕΛ Λεμεσού την επόμενη εβδομάδα στο 1,70-1,75 νομίζω ότι είναι ο Άρης. Με τους Λεμεσανούς που λένε και οι συμπατριώτες μου οι Κύπροι, οι Λεμεσανοί. Λοιπόν, οι οποίοι το παλεύουν και αυτοί, προετοιμάζονται στη γειτονική Βουλγαρία. Εκεί πέρα πήγανε λίγο μαγευτικό Πράβετς, μετά πήγανε μαγευτική Σόφια. Και την ερχόμενη Τρίτη θα έρθουν κατευθείαν Θεσσαλονίκη. Δεν επιστρέφουν καν στην Κύπρο. Σιγά λένε μην πάμε να βράσει το τέτοιο μας εκεί πέρα και να κάνουμε προετοιμασία με 40 βαθμούς στη σκιά. Η αγαπητή φίλη της έλεμε σου. Λοιπόν, συνάδελφε. Παρακαλώ. Να σου ευχηθώ να έχεις καλή άδεια. Να περάσεις καλά. Να ξεκουραστείς. Πνευματικά κυρίως, γιατί σωματικά δεν νομίζω ότι το έχεις ιδιαίτερα ανάγκη. Μην τον κλείνεις, ρε. Τι? Έπεσε. Έλα. Νίκο. Δεν κλείσαμε καλά. Περιμένω, ε. Τι απεριμένω. Τι έγινε. Μόλις πήγαμε να του ευχηθούμε καλή άδεια, κατευθείαν έπεσε. Τι πράγμα ήταν αυτό. Σκάνδαλο. Σκάνδαλο. Κορμί και αλάτι δηλαδή. Και άσπρα πουλιά. Γαλάζια μάτια. Μαύρα μαλλιά. Τον έχουμε να κλείσω, ρε Γιάννη. Τον έχουμε. Εδώ. Πήγα να σου ευχηθώ μια καλή άδεια, ρε συνάδελφε, να πούμε και. Έχει πέσει κεραυνός. Τεχνικά προβλήματα. Καλά να περάσεις, φιλαράκι μου, να ξεκουρασείς πνευματικά. Όχι, όλα καλά. Σωματικά δεν το έχεις ανάγκη. Το παιδί, ρε φίλε, τώρα που θα φύγετε, πού θα μείνει. Ε? Τι εννοείς. Θα το πάρετε μαζί σας. Τι εννοείς. Όχι, ρε, θα το κρατήσουν άλλοι. Α, λέω κι εγώ, εντάξει, γιατί καλλιεργό την έχω κάνει να το κουβαλήσει εκεί πέρα. Δεν θα το απέκλειε, να σου πει. Όχι, είναι μικρό ακόμα για να έφταξει. Του χρόνου τέτοια εποχή θα είναι. Του χρόνου να τον πάρουμε, πες και αυτό, ναι. Τον αφήσουμε τον παππού και τη γιαγιά. Μάλιστα. Ναι, ρε, ναι. Λοιπόν, τον Νίκο Μοσχοβή θα τον ακούσετε ξανά στις 29 του Ιούλη, εδώ πέρα στο Λίμπερο 107,4. Αν πάνε όλα καλά. Τι είναι να πάνε όλα καλά.
Να πάμε να έρθουμε να γυρίσουμε στην ώρα μα. Θα πα και θα έρθει, φίλε. Γιατί να μην έρθει, γιατί χτυπάξει αμάχανικο δηλαδή. Φάει τη γλώσσα σου. Εντάξει, αντί να αγχώνει του συνάδελφου ο άλλο, αγχώνεσαι εσύ. Εντάξει. Εδώ πήγε 10 και 5 και μου λέει: δεν σε έβλεπε πολύ να αγχώνει ιδιαίτερα. Του λέω: όχι, εντάξει. Μου λέει: σε ζηλεύω πάρα πολύ. Τέλος πάντων, λοιπόν. Συνάδελφε, καλή άδεια, καλό βράδυ, καλά να περάσεις. Γεια σας, καλό σας βράδυ. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα σένα και τη συμβία σου. Λοιπόν, κλείνουμε κι εμείς. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας και απόψε. Ως μπαλαντέρ θα τα πούμε και πάλι την ερχόμενη Δευτέρα, λίγο μετά τις 10. Μέχρι τότε να είστε καλά και να έχετε ένα όμορφο, όμορφο βράδυ.